Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι, μαγκαζίνο live. Θα περάσουμε δύο όμορφες ώρες εδώ παρέα και καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κυριακή σήμερα. Κατά τα άλλα μία μέρα χαλάρωσης και αυτό θέλουμε να κάνουμε κι εμείς, να συζητήσουμε τα θέματά μας εδώ, να τα παρουσιάσουμε, να χαλαρώσουμε, να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και ό,τι άλλο είναι ανθρώπινο. Γι' αυτό είμαστε και μαγκαζίνο live μες στη ζωή. Εκτός από το να χαλαρώσουμε όμως, μπορούμε και να τσιτώσουμε. Είσαι στην τσίτα, σε βλέπω, είσαι στην τσίτα. Ναι, γιατί κυκλοφορεί ένα θέμα τώρα τις τελευταίες μέρες που αρχίζει και γίνεται σάλος με αυτό. Είναι μια καινούργια εφαρμογή που κυκλοφορεί Kim στο διαδίκτυο, την οποία μπορείς να τη χρησιμοποιείς για το κινητό σου, προκειμένου να κάνεις, ξεκίνησε ως πλάκα, αλλά ναι, μπορεί να πάρει και πολύ σοβαρές διαστάσεις το θέμα. Λέγεται spoof card ή κάρτα κοροϊδίας, έτσι, σε μια ελεύθερη μετάφραση. Ναι, δηλαδή κάρτα κοροϊδίας σε μια πολύ ελεύθερη μετάφραση, με την οποία προσπαθεί, έχεις δυνατότητα να κάνεις πλάκα σε έναν φίλο σου και να χρησιμοποιείς έναν άλλον φίλο σου. Δηλαδή, κάτσε, με μπέρδεψες τώρα. Δεν καταλάβαμε. Αυτό το σύστημα λοιπόν κάνει το εξής. Κατεβάζεις αυτή την εφαρμογή από το διαδίκτυο, πληρώνεις μια συνδρομή ανάλογα με το χρόνο που θέλεις να τη χρησιμοποιήσεις και μπορείς να κάνεις πλάκα. Ας πούμε, θέλω να κάνω μια πλάκα στο Στάθη. Ναι. Και γράφω το δικό μου τηλέφωνο. Για να στείλω ένα μήνυμα στο Στάθη. Αλλά μέσα στο σύστημα αυτό συμπληρώνει το τηλέφωνο της Βίκης. Και όταν εγώ θα στείλω το μήνυμα στο Στάθη, θα πάει από το τηλέφωνο της Βίκης. Θα εμφανιστεί το. Πώς θα πάει από το τηλέφωνο σου, ή θα φαίνεται, θα φαίνεται στο Στάθη ότι το έστειλε η Βίκη, δηλαδή, και όχι εγώ. Είναι μέσω νέου λογισμικού, δηλαδή κάνεις μια παγαποντιά και μπορείς να κοροϊδέψεις τον άλλον. Δεν είναι μόνο πλάκα, είναι και λίγο απάτη. Σοβαρό. Και μπορείς να μιλήσεις και τηλεφωνικά, δηλαδή να πάρω εγώ, ας πούμε, τη Βίκη. Σαν να είμαι η Αλεξία, γιατί μπορώ να αλλάξω και τη φωνή μου. Και να πάρεις τη φωνή της Αλεξίας. Το πρόγραμμα αλλάζει και τη φωνή. Και τη φωνή αλλάζει το πρόγραμμα. Ναι, μπορείς να την κάνεις ανδρική, γυναική, ανάλογα σε όποιον θέλεις να κάνεις την πλάκα. Άρα μπορεί να το κάνει ποιος θέλει αυτός και όποιος θέλει αυτό και να κάνει τις απάτες. Τις απάτες. Είναι η νέα κομπίνα, δηλαδή, έτσι και εξελιχθεί αυτό, είναι κομπίνα καραμπινάτη. Μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Αυτό ξεκινάει από 10 δολάρια που είναι για 30 λεπτά χρήση, μπορεί να φτάσει μέχρι 60 νομίζω δολάρια. Ναι, αλλά άμα το σκεφτούμε τώρα λίγο, εντάξει, ωραία, γελάσαμε τώρα κάπως, αλλά άμα σκεφτούμε τι έκταση μπορεί να πάρει το θέμα αυτό. Δηλαδή, μπορεί να υποκριθεί τον οποιονδήποτε. Υποκριθεί ότι, ξέρω εγώ, σε παίρνει τράπεζα και να σου πει, δώσουμε τα στοιχεία, ξέρω εγώ, της κάρτας σου. Και να σχρώσει την κάρτα σου. Πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ ότι. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι πρέπει να υπάρχουν τα τηλέφωνα τα δικά σου, δηλαδή να έχεις τις Βίκης και του Στάθη για να κάνεις πλάκα στο Στάθη. Δεν μπορείς να πάρεις οποιοδήποτε τηλέφωνο, πρέπει να υπάρχει στο δικό σου κατάλογο το τηλέφωνο. Ναι, τα τηλέφωνα των τραπεζών μας που τα έχουν όλοι. Ναι, δεν το έχεις αποθηκευμένο στο κινητό σου. Πάντως να πούμε ότι αυτό λέγεται αντιποίηση προσώπου και όποιος το χρησιμοποιήσει μπορεί να τιμωρηθεί γι' αυτό. Ναι, δεν είναι έτσι απλά. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτά δεν να γελάσει, ξέρω που θα το έχει κάνει την πλάκα, αλλά σε άλλη περίπτωση η χρήση αυτού του λογισμικού είναι αδίκημα. Είναι αδίκημα. Έχει. Ήδη είναι από το εξωτερικό, βέβαια, έτσι. Οπότε, αν εσείς πάρετε κάποιο μήνυμα που σας φαίνεται λίγο περίεργα, σας γράφει κάποιος κάτι που συνήθως αυτό το άτομο δεν σας γράφει τέτοια πράγματα, να είστε λίγο επιφυλακτικοί, να το ψάξετε λίγο, να πάτε ένα τηλέφωνο ή να στείλετε ένα μήνυμα πίσω να ρωτήσετε, μου στείλες εσύ το μήνυμα αυτό ή πήγαινε αλλού ή δεν ξέρω εγώ. Γιατί έχουν παρεξηγήσεων. Έχουν δημιουργηθεί ήδη παρεξηγήσεις. Μα μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα στη δουλειά, στην οικογένεια, στη σχέση. Ακριβώς. Για να λάβει ο σύζυγος ένα μήνυμα. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με ζευγάρι στην Ελλάδα που στείλανε μήνυμα μέσω της κουμπάρας και καλά, ότι η κουμπάρα το έστειλε και τα λοιπά. Α, το χοντρέψανε. Είχαν φτάσει στο θέμα του χωρισμού. Τον κάψανε. Όχι, εντάξει, βρέθηκε στο τέλος. Δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις και λύθηκε το θέμα. Αλλά ναι, αλλά αυτά δεν γίνονται όμως μόνο μεταξύ φίλων. Μπορεί να γίνουν και έτσι μεταξύ επιτηδίων. Δηλαδή είναι κίνδυνος. Λοιπόν, προσοχή, προσοχή, γιατί ό,τι είναι τεχνολογία δεν είναι πάντα καλό. Έτσι. Πάμε όμως τώρα σε κάτι και σε μία κίνηση μάλλον που έχει κάνει το γύρο, έτσι, γενικά έχει μαθευτεί, γιατί είναι πολύ θετική. Σε αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε όλοι μας, ο Δήμος της Ζακύνθου και συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Ζακύνθου έκανε εν ώψη των Χριστουγέννων μία καλή
πράξη προς αυτούς τους ανθρώπους που περνάνε δύσκολες ώρες οικονομικά και αυτό βέβαια έχει επέκταση και σε όλη την οικογενειακή γαλήνη. Και οι άνθρωποι λοιπόν που δεν μπορούσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους στη ΔΕΗ. Ο Δήμαρχος έδειξε μια μπροστά. Ευαισθησία, ευαισθητοποιήθηκε με αφορμή και τις μέρες που έρχονται απέναντι σε αυτούς που η ΔΕΗ τους έκοψε το ρεύμα γιατί δεν είχαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και ζήτησε από τη ΔΕΗ να του δώσουν τα στοιχεία των ανθρώπων αυτών για να μπορέσει ο Δήμος με τη σειρά του να καλύψει αυτά τα χρέη. Mm-hmm. Όμως τι έγινε, η ΔΕΗ απάντησε ότι δεν δίνει τα στοιχεία αυτά γιατί δεν μπορεί να τα εξάγει από το σύστημά της. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή θέλει να κάνει ένα καλό άνθρωπο και δεν μπορεί γίνεται, να το. Δεν γίνεται αυτόματα του. Θα πρέπει να απευθυνθεί τώρα στους ανθρώπους που χρωστάνε. Ο Δήμαρχος προκειμένου να λύσει αυτό το πρόβλημα αποφάσισε να κάνει έκκληση στους ίδιους τους πολίτες, τους δημότες του και να τους πει ελάτε στο Δημαρχείο, φέρτε μου αυτό, αυτό και αυτό, αυτά τα δικαιολογητικά δηλαδή και θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Είναι πολύ δύσκολο. Θέλω να μιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο τον ίδιο να μας πει έτσι πώς το σκέφτηκε αυτό και πώς θα πραγματοποιηθεί επίσης αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες, όπως δυστυχώς πολλές φορές εδώ στη χώρα μας κρέμονται τα πράγματα στην γραφειοκρατία, την οποία δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Κύριε Μποζίκη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε? Γεια σας, καλά εσείς. Λοιπόν, κάνατε ή θελήσατε μάλλον προς τον παρόν να κάνετε μια καλή πράξη, να βοηθήσετε όλες αυτές τις οικογένειες. Θα την κάνουμε, μα ήδη την έχουμε κάνει την καλή πράξη, να σας πω γιατί την έχουμε κάνει. Καλή πράξη. Νομίζω ότι μετά από την δική μας πρωτοβουλία έχει ευαισθητοποιηθεί και η πολιτεία και είδατε το Μανιάτη σήμερα που εχθές πότε βγήκε ο Μανιάτη στη τηλεόραση και έγινε σύσκεψη για αυτό το ζήτημα στο Μαξίμου και τελικά έχει ευαισθητοποιηθεί όλη η κυβέρνηση γύρω από το ζήτημα αυτό και θα βρεθεί κάποια λύση. Ναι, ότι θα ώστε οι Έλληνες. Να σας ρωτήσω εγώ κάτι τώρα, επειδή συνήθως ακούμε τους δημάρχους που παραπονιούνται ότι δεν υπάρχουν τα κονδύλια για διάφορα πράγματα στους δήμους και τα ταμεία είναι άδεια ή μάλλον δεν ήδη υπερχρεωμένα. Από πού θα πληρωθούν, κοιτάξτε, οι λογαριασμοί? Κοιτάξτε, θα αφαιρέσουμε από κάποια άλλα δραστηριότητα που έχουμε προγραμματίσει και θα πληρώσουμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία, τη συγκεκριμένη δέσμευση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί ο κόσμος με τα χρήματα αυτά που θα δαπανηθούν για τους δημότες μας, θα αφαιρέσουμε από αλλού και θα πληρώσουμε αυτή την υποχρέωση. Είναι δυνατόν και είναι προσφορά για τον πολιτισμό μας, αγαπητή κυρία, να υπάρχουν στα κυνθινή που θα κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στα σκοτάδια. Έχετε απόλυτο δίκιο και πραγματικά μπράβο στο Δήμο σας. Να ρωτήσω όμως κάτι, πόσες οικογένειες αφορά στο Δήμο Ζακυνθού? Μια πρόχειρη έτσι, μια κατεκτίμηση μάλλον, δεν είναι επισφαλής η εκτίμηση που θα κάνω τώρα, είναι περίπου 70 με 80 οικογένειες. Είναι 70 με 80. Από πόσους μόνιμους κατοίκους? Από 40.000. Από 40.000. Η αφορμή μας δόθηκε, ήταν συλλογική απόφαση, μετά το τραγικό συμβάν της Σαλονίκης με τη 13χρονη και το Μαγκάλι, έτσι. Ναι. Δεν τολμούσα να διανοηθώ ότι στις ΣΑΚ θα μπορούσε να παρατηρηθεί κάτι τέτοιο. Έχετε δίκιο. Είναι τραγικά αυτά που μέσα σε λίγες μέρες παραλίγο να έχουμε και δεύτερη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, χθες το βράδυ, στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι, παιδιά, να μην μένουμε όμως. Μην παίρνουμε το ένασμα από τέτοια πράγματα. Να γίνουν πιο νωρίς όλα αυτά. Να φτάσουμε μέχρι εδώ. Γιατί όταν χάνετε ένα αγγελούδι 13 ετών, να μου πεις θες να το σταματήσεις. Αλλά γιατί να έχουμε ένα τέτοιο πράγμα? Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει αυτό που κάνουμε τώρα ως Δήμος Ζακύνθου μοιάζει λίγο ως φιλανθρωπία. Και εγώ δεν είμαι υπέρ της φιλανθρωπίας. Εγώ είμαι υπέρ του ενός συστήματος κοινωνικής πρόνοιας καλά διαφρωμένου, ώστε να υπάρχουν αυτά τα αγαθά να είναι προσβάσιμα σε όλους. Σε αυτό συμφωνούμε. Μπορεί με τους πολιτικούς να μην συμφωνούμε σε διάφορα άλλα πράγματα, αλλά σε αυτό που είπατε συμφωνούμε νομίζω όλοι μας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι στη Ζάκυνθο και ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι στην Ελλάδα αυτή την πράξη δικιά σας. Πάντως, αν μου επιτρέπεις Κιμ, να προσθέσω κάτι, με αφορμή τα γεγονότα αυτά που αναφερθήκαμε και εμείς πριν στη Θεσσαλονίκη, η ΔΕΗ ίσως, με αφορμή αυτά, ανακοίνωσε κάποιες ελαφρύνσεις στους καταναλωτές. Για παραδείγματος χάρη, ανακοινώνει πλέον ότι δεν θα γίνονται διακοπές ρεύματος σε πολίτες που έχουν οφειλές, σε περιόδους που επικρατούν ακραίες κλιματικές συνθήκες, σε περιόδους γιορτών. Σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξάρτηση από μηχανικά μέσα
και ότι υπάρχουν και κάποιες ειδικές κατηγορίες ανθρώπων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες. Πώς έγινε αυτό ξαφνικά. Ναι, ποιο ανθρώπινο. Η ΔΕΗ μιλάει για μειώσεις και μιλάει για... θα πρέπει να κάνουν αιτήσεις. Ξέρεις πόσο καιρός χρειάζεται. Ότι θα πρέπει να γίνει όλο αυτό. Όλα είναι θεωρούμε ότι ανήκουν. Χωρίς ρεύμα. Ναι, παιδιά, δηλαδή. Η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ αυτό που λένε ότι όσοι θεωρείτε ότι ανήκετε σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες, ελάτε κάντε μια αίτηση. Και μετά από ένα χρόνο θα δούμε αν θα. Και θα ευνοηθείτε από τις ρυθμίσεις. Αν θα γίνει. Το θέμα είναι κάτι άλλο. Και το θέμα είναι μη θρηνήσουμε άλλα θύματα. Ακριβώς. Εντάξει, δηλαδή να φτάνουμε μέχρι εκεί, δηλαδή, στο 2013. Έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και πάντα, να μας πει δυστυχώς, αυτό. Πρέπει να γίνουν πρώτα όλα τα κακά για να ξυπνήσουν μερικοί, να θυμηθούν ότι είμαστε όλοι για άνθρωποι. Για πόσο θα ξυπνήσουν όμως, και, δηλαδή, για ένα μήνα και θα έχουμε πάλι τα ίδια. Των εορτών, για να δείξουμε το ανθρώπινο πρόσωπο αυτής της πολιτείας πια. Άσε, παρακαλώ. Ένα μήνα και πάλι τα ίδια θα έχουμε. Εντάξει. Τι κρατάς? Μας δείχνεις κάτι? Twinkle, twinkle, little star. Κάτι και μετάφραση για μένα που δεν ξέρω. Ναι, για πείτε. Δηλαδή... αλήθεια, το twinkle, twinkle, πώς το μεταφράζεις? Για να δω. Μικρό αστεράκι, κάτι πριν. Λαμπερό. Λοιπόν, αυτά τα μακλαράκια θα φτιάξουμε εδώ μετά. Και όχι μόνο αυτά, αλλά θα φτιάξουμε και στολίδια που μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας, γιατί πάνω απ' όλα, για τα Χριστούγεννα και τις γιορτές, χρειάζεται αγάπη, μεράκι, έμπνευση και δεν χρειάζονται πάντα χρήματα. Και γι' αυτό σήμερα θα φτιάξουμε σήμερα στολίδια και αυτή η μπάλα, δεν ξέρω, τυχαία τώρα την τράβηξα, γράφει και τύχη. Αυτό που χρειάζεται, αυτό που χρειάζεται περισσότερο δηλαδή. Αυτά. Να, παίζει και ο Στέφανος τη μουσική τη χριστουγεννιάτικη. Για να έχουν τύχη οι τηλεθεατές μας, μάλλον μας δίνει έτσι την έμπνευσή του. Να σας πω εγώ και τα τηλέφωνα της εκπομπής που ξέχασα να τα πω στην αρχή. Είναι το 211 55 55 50 για να μας πάρετε τηλέφωνο για οτιδήποτε θέλετε, για το σχόλιο σας, για ένα θέμα που θέλετε να μας αναφέρετε και ασφαλώς να παίξουμε και μουσικό quiz, να κερδίσετε όμορφα, ωραία δώρα, να σας δώσουν έτσι ένα χαμόγελο και μία χαρά. Λοιπόν, και με πολύ τύχη ελπίζω να γίνουν δικά σας τα δώρα αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 55 50 540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Επιστρέψαμε και θέλω να καλωσορίσουμε στον καναπέ μας τον κύριο Άκη Αγγελάκη, σύμβουλο επιχειρήσεων και προσωπικής ανάπτυξης. Θα πούμε και τι σημαίνει αυτό, αλλά σήμερα θέλουμε να συζητήσουμε το πώς μπορούμε να κρατήσουμε την αυτοπεποίθησή μας ψηλά σε καιρούς δύσκολους. Να πούμε καταρχάς τι είναι αυτό το επάγγελμά σας και πού εστιάζετε. Τι σημαίνει λοιπόν σύμβουλος επιχειρήσεων και προσωπικής ανάπτυξης? Έχω επιστρέψει στην Ελλάδα από το 1991. Ζούσα στην Αγγλία και σπούδασα. Έχω πολλά πτυχία. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με το life coaching, με την ψυχολογία, με τη συνθετική ψυχοθεραπεία και έχω γράψει καμιά 25 βιβλία πάνω σε θέματα. Ποιος είναι το βιογραφικό? Πωλήσεων, αυτοπεποίθησης. Και δουλεύω πάρα πολύ με ανθρώπους μέσα από σεμινάρια στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης, αποτελεσματικότητας. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Αγγελάκη, ποιος έρχεται σε εσάς, δηλαδή για ποιο λόγο? Επιχειρήσεις και επαγγελματίες και άνθρωποι εργαζόμενοι ή άνεργοι. Μπράβο. Και δυστυχώς, λοιπόν, που ψάχνουν δουλειά και θέλουν να ξέρουν, να μάθουν από εσάς πώς μπορούν καλά να πάνε προετοιμασμένοι σε ένα ραντεβού για δουλειά. Έτσι, αυτό δεν είναι ένα από τα κομμάτια της συμβουλευτικής υπηρεσίας που προσφέρω, βεβαίως. Να συμβουλέψω ανθρώπους πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μιλήσουν με δυναμισμό, να στηθούν, να κοιτάξουν, να χαμογελάσουν,
να ξέρουν ποιες είναι οι πονηρές ερωτήσεις. Ναι, να ξεπεράσουν και αυτό το. Το πρώτο τρακ. Το άγχος, πολλές φορές, ας πούμε, που βλέπουμε. Τώρα να το κάνω για να το δείτε. Που βλέπουμε, ας πούμε, που μιλάμε και κάνει ο άλλος έτσι. Ή έχει μία νευρικότητα που δείχνει μία ανασφάλεια, έτσι, δεν είναι. Οποιοδήποτε εισαγωγικά τικ δείχνει και μία ανασφάλεια. Αυτά είναι και πολλά. Αλλά τώρα τελευταία έκανα ένα σεμινάριο που πήγε πολύ καλά με το θέμα ανοιχνεύοντας το ψεύδος. Η ψυχολογία του ψεύδους και πώς να καταλαβαίνουμε τους ψεύτες. Και πολλοί μου λένε. Αυτό δεν μας το λέει εσύ, δεν είναι 20 χρόνια. Αυτό να το συζητήσουμε σε επόμενη εκπομπή, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι είναι η αυτοπεποίθηση. Να ξεκινήσουμε έτσι. Η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στις ικανότητές σου ότι θα τα καταφέρεις. Με αυτό που καταπιάνεις. Είτε αυτό λέγεται να κάτσεις να διαβάσεις, να περάσεις ένα μάθημα, να κάνεις μια ερωτική εξομολόγηση, να κάνεις ένα interview ή μια δουλειά, ή να ψάξεις να βρεις δουλειά. Γενικότερα το πόσο εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, τον ψυχισμό σου, τις ικανότητές σου. Και σήμερα δυστυχώς στη χώρα μας. Κύριε Αγγελάκη, δηλαδή. Πείτε μου. Αν δηλαδή κάποιος αισθάνεται ότι η αυτοπεποίθησή του είναι σε χαμηλά επίπεδα, τι μπορεί να κάνει για να την τονώσει? Δεν είναι άσχημη ιδέα να μιλήσει σε μερικούς ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτόν. Οι φίλοι, η καλή συντροφιά, για αρχή, είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία. Αν αυτό δεν το πετυχαίνει, ένα άλλο κόλπο που συμβουλεύω πάρα πολλούς είναι πήγαινε και παρηγόρησε ή παρακίνησε ή πες μια καλή κουβέντα σε κάποιον που έχει μεγαλύτερη ανάγκη από σένα. Σε ένα παιδάκι, σε ένα φτωχό, σε έναν πρόσφατα απολυμένο, σε κάποιον άρρωστο. Πρόσφερε λίγο από ένα κομμάτι του εαυτού σου και θα δεις ότι ο πόνος αυτός απαλύνεται. Η κουβέντα που έχει λείψει πλέον από πολλά σπίτια και που παλιά γι' αυτό οι άνθρωποι δεν είχαν κατάθλιψη. Γιατί μιλάγανε. Ξέρετε πόσο καλά εγώ προσωπικά νιώθω που υποτίθεται έχω αυτοπεποίθηση, αλλά η αυτοπεποίθηση όλων μας ανεβοκατεβαίνει κάποιες φορές. Ακριβώς. Όταν νιώθω άσχημα και σταματάω και βλέπω έναν πραγματικά φτωχό στον δρόμο και του λέω μια κουβέντα και του δίνω, ξέρεις, ένα ευρώ, μισό ευρώ. Πώς αλλάζει την ψυχολογία κατευθείαν? Πόση αυτοπεποίθηση όμως μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, για να πάμε τώρα σε συγκεκριμένα παραδείγματα των εποχών μας, της εποχής μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος μένει άνεργος, για παράδειγμα, στα 50 του χρόνια. Η κατάσταση οικονομική και οι θέσεις εργασίας είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Πώς μπορεί να έχει τόση καλή αυτοπεποίθηση ή πώς μπορεί να πείσει τον εαυτό του, γιατί πολλές φορές είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, είναι εμπόδιο στον εαυτό μας. Δεν είναι εύκολο. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε λοιπόν αυτό, τις σκέψεις μας, τις αρνητικές, όλα αυτά? Ξεπερνιούνται αυτά αρκεί να έχεις τη διάθεση και την προσπάθεια. Αλλά να πω κάτι άλλο. Όλα γυρνάνε πίσω στην παιδική ηλικία και πώς έχει μεγαλώσει ο κάθε άνθρωπος. Αν μου πείτε εμένα, ας πούμε, πώς θα ξεπεράσεις την μειωμένη σου αυτοπεποίθηση όταν σου είχε έρθει μια στραβή, θα πω όλη μου η ζωή εμένα ήταν μια κρίση. Άρα είμαι εκπαιδευμένος, έχω αντισώματα. Mm-hmm. Ένας άλλος όμως που έχει μεγαλώσει με μια άλλη νοοτροπία, που έχει μεγαλώσει μια νοοτροπία ότι πάντα υπάρχει μια νταντά από πίσω να με σπρώχνει, να με βοηθάει και νταντά σε εισαγωγικά. Εκεί θέλει δουλειά αυτό. Είναι οι βάσεις μας με τη διαμόρφωση του χαρακτήρα μας που παίρνουμε στα πρώτα χρόνια. Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να χτίσουν από την αρχή την αυτοπεποίθησή τους αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να έχει χτιστεί σωστά στη ζωή σου, θεωρώ. Δεν είναι όμως. Γιατί δεν τη χτίζεις μόνο σου. Όχι, θέλεις βοήθεια πια. Θέλεις βοήθεια πια. Η καλύτερη βοήθεια, το ξαναλέω, ακούστε, η καλύτερη βοήθεια για κάποιον ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση και είναι σκληρή αλήθεια, είναι ο ίδιος ο εαυτός. Είμαστε μόνοι σε αυτή τη ζωή. Το κράτος δεν ενδιαφέρεται. Οι φίλοι μας, οι αγαπημένοι μας, καλά είναι και υπάρχουν. Απλά είναι σταγόνες δροσιάς στη ζωή μας. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε μόνοι μας. Η απόφαση είναι δική μας, που λένε. Ακριβώς. Απόφαση... Αυτό όμως στις ίδιες μας τις δυνάμεις. Ναι. Και να πάρουμε απόφαση ότι είμαστε καταδικασμένοι να εμπιστευτούμε και να πιστέψουμε αυτό τον εαυτό μας. Αυτό έχει να κάνει όμως και με το μεγάλωμα των παιδιών μας, δηλαδή ξεκινάει από εκεί, ότι πρέπει να μάθουμε λοιπόν τα παιδιά να στέκονται στα πόδια τους. Βέβαια. Κάποια παιδιά λόγω των συνθήκων στο ίδιο το σπίτι έχουν μάθει να στέκονται στα πόδια τους. Είναι όμως κάποια άλλα που είναι παραχαιδεμένα, με την καλή έννοια, με πολύ αγάπη, αλλά αρκετά προστατευμένα από την πραγματική ζωή και την πραγματικότητα. Ναι. Αυτά ίσως τα παιδιά κάποια στιγμή στην πορεία της ζωής τους, αν για πρώτη φορά αντιμετωπίσουν μια μεγάλη δυσκολία. Και μικρή δυσκολία. Θα είναι πολύ δύσκολο να τα απεξέλθουν. Γι' αυτό λέω πάντα σε γονείς ότι να μην είναι ιδιαίτερος υπερπροστατευτικοί. Γιατί το παιδί πρέπει να μάθει σιγά σιγά να αναρριχάται στη ζωή, να στέκεται στα πόδια του. Γιατί αν δεν μάθει να κάνει πράγματα μόνο του, να πετυχαίνει πράγματα, αύριο μεθαύριο
που θα βρεθεί έξω σε εχθρικούς καιρούς, εχθρικά περιβάλλοντα, όπως αυτά που ζούμε, τι θα κάνει? Θα φάει τα μούτρα του. Θα φάει τα μούτρα του, θα πάθει κατάθλιψη, θα το ρίξει τα ναρκωτικά, θα τρέξει στους ειδικούς και όλα αυτά που βλέπουμε και γίνονται και συμβαίνουν. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτά που μπορεί εμάς λίγο να μας φαίνονται αστεία και τα έχω δει εγώ σε κάποια ντοκιμαντέρ. Κάτι το νόσος της αυτοπεποίθησης, τύπου κάθομαι μπροστά στον καθρέφτη και λέω 10 φορές τον εαυτό μου, είσαι ικανή, μπορείς, ναι, ξέρω εγώ. Το έχουμε δει και στην ταινία αυτό το βλούφα και παραλλαγή. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι. Αυτό βοηθάει. Βοηθάει αν έχεις τα θεμέλια, αν έχεις την υποδομή, αν έχεις κάνει δουλειά. Γιατί αν δεν έχεις κάνει τίποτα από όλα αυτά, το υποσυνείδητο το αντιλαμβάνεται ότι του παίζει μπλόφα και λέει: Ποιο βοηθά, ποιο είσαι εσύ, ρε, ωραία. Κάτι θα βγάσω. Κάτι θα βγάσω. Ξέρετε, όταν βαθιά μέσα σου, πυρηνικά στον πυρήνα τη ύπαρξή σου, πιστεύει ότι είσαι καταδικασμένο να αποτύχει, πιστεύει ότι κανένα, α πούμε, όλοι, ότι το σύμπαν είναι εχθρικό επάνω σου, τότε όσα και να πει είμαι καλό, είμαι δυνατό, είμαι ωραίο, από εδώ μπαίνουν, από εκεί βγαίνουν. Και μετά νιώθει ένα άδειασμα. Πρέπει να το πιστέψει κιόλα. Δεν μιλάω τώρα για αυτού που κάθονται μπροστά στον καθρέφτη. Τι ωραία που είναι. Αυτή είναι σε άλλο επίπεδο. Πάντα το είχα απορία. Η εξωτερική εμφάνιση σχετίζεται με την αυτοπεποίθηση. Δηλαδή αυτοί που έχουν μια καλύτερη εμφάνιση έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ή απαραίτητα? Δεν νομίζω. Πολλέ φορέ είναι και το αντίστροφο. Γιατί μπορεί να έχει μια καλή εξωτερική εμφάνιση, αλλά εσύ να πιστεύει ότι δεν έχει. Όπω και το αντίθετο που συμβαίνει. Τι είναι αυτό που μπορείτε να μα δώσετε έτσι τώρα ω συμβουλή, τι μπορούμε να κάνουμε αν αισθανόμαστε ότι ενώ είμαστε άνθρωποι που κανονικά στεκόμαστε στα πόδια μας, δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για μια ιδιαίτερη περίπτωση, είμαστε κανονικοί, έχουμε μια ας πούμε αυτοπεποίθηση, ξέραμε ότι είχαμε τουλάχιστον και τώρα νιώθουμε ότι δεν είμαστε τόσο καλά, δεν στεκόμαστε τόσο καλά στα πόδια μας, τι κάνουμε? Καταρχάς σφίγγουμε τα δόντια, παίρνουμε μια βαθιά αναπνοή, τραβάμε πίσω τους ώμους μας. Και θυμόμαστε, και είναι πάρα πολύ εύκολο, το διδάσκω, το χρησιμοποιώ στις συνεδρίες που κάνω. Και θυμόμαστε προηγούμενες επιτυχίες μας, μικρές ή μεγάλες. Μήπως λειτουργήσε αντίστροφα αυτό όμως? Τότε μπορούσα, τώρα δεν μπορώ. Σταθείτε, δεν τέλειωσα, βιάζεσαι. Αχ, συγγνώμη, κύριε μου, ήταν με παρασύρατε. Το ένα είναι αυτό, να θυμηθούμε παλιότερες επιτυχίες μας και να τις γράψουμε. Αυτό, αυτό. Το άλλο είναι να θυμηθούμε παλιότερες αποτυχίες μας. Αυτό μου αρέσει. Α, έτσι, είδες το ανθρώπινο, το ανθρώπινο μυαλό έχει την τάση να κολλάει στο αρνητικό. Δυστυχώς. Λογικό δεν και είναι. Και σε τι ωφελεί αυτό τώρα? Μας λειτουργικό είναι, βιολογία, έχει να κάνει με τη βιολογία μας. Αλλά αυτό θα το πούμε άλλη φορά. Να σου πω όμως κάτι. Όταν λοιπόν σκέφτομαι τις αποτυχίες μου και έχω σκεφτεί και επιτυχίες, θα κάνω μια ερώτηση στον εαυτό μου. Εδώ που κατηγορώ τον εαυτό μου ότι απέτυχα, ήτανε αποτυχία μου ή ήτανε επιλογή μου? Παράδειγμα, όταν εγώ δεν πέρασα για την πρώτη χρονιά στη νομική, ήτανε αποτυχία μου ή ήτανε επιλογή μου? Ναι, φαίνεται σαν αποτυχία μου. Ναι. Ήταν όμως επιλογή μου, γιατί επέλεξα να μην διαβάζω. Επέλεξα να βγαίνω έξω και να πηγαίνω να παίζω ποδοσφαιράκι και μπιλιάρδο περισσότερο. Ναι, αλλά αυτό είναι και λίγο το παιχνίδι με τις λέξεις. Δηλαδή, αν το κάνουμε αυτό και δούμε τελικά, ήταν από επιλογή μας και δεν ήταν αποτυχία. Από αποτυχία. Πάλι ως αποτυχία κατέληξε όμως. Μας βλέπω για σεμινάριο. Μπορεί να ήταν φαινομενικά αποτυχία. Ουσιαστικά ήταν επιλογή μας. Που άλλο είναι, είμαι αποτυχημένος και άλλο είμαι, επέλεξα αυτό το μονοπάτι. Άρα έχω τη δύναμη αυτό που επέλεξα να το αλλάξω κάνοντας μια άλλη επιλογή. Οπότε, αυτό που είπατε, παίρνουμε μια βαθιά ανάσα και σκεφτόμαστε και τις μερικές επιτυχίες μας. Ας μείνουμε εδώ. Να θυμόμαστε, θα σας πω μια ιστορία. Πολύ σύντομα. Ήταν αληθινή ιστορία. Πριν μερικά χρόνια ήταν ένας καρχαρίας ανθρωποφάγος που εμφανίστηκε στις ακτές της Αμερικής και έτρωγε τον ένα μετά τον άλλον. Κάποτε αρπάζει έναν φουκαρά, ο οποίος κατάφερε μετά από πάλι να γλιτώσει. Οι δημοσιογράφοι του πήραν συνέντευξη. Το έβλεπα στο National Geographic. Και λέει: Τι κάνατε? Και γλιτώσατε. Λέει: Όταν με είχε αρπάξει, έκανα μια σκέψη. Δεν με αναθρέψανε οι γονείς μου για να με κατασπαράξεις. Αν λοιπόν έχει πέσει αυτοπίθεση έναν άνθρωπο, να θυμηθεί ότι οι γονείς του δεν τον έχουν αναθρέψει να τον κατασπαράξουν η οικονομική κρίση και όλα αυτά τα θέματα. Είμαστε εδώ για να μείνουμε σε αυτή τη χώρα. Αυτό έχετε δίκιο. Βέβαια, εγώ προσωπικά με αυτόν τον καρχαρία μπροστά μου, δεν ξέρω τι θα πρέπει να σκεφτώ. Αλλά επίσης είχε λίγο τύχη ο κύριος. Μάλλον δεν είχε όρεξη ο καρχαρίας. Γιατί όλο αυτό που λέτε έχει να κάνει με την ενέργεια που αποβάλλεις προς τα έξω, έτσι, όπως και με τις λέξεις. Είναι σε αυτό τη κατάσταση. Σύγκριση όμως που κάνατε μ' αρέσει, γιατί αυτή τη στιγμή όντως έχουν πέσει όλοι οι καρχαρίες πάνω μας να μας φάνε κανονικά. Τι άλλο θα συμβουλεύατε τώρα, έτσι, τους τηλεθεατές μας? Να διεκδικούμε. Να μάθουμε να λέμε όχι. Να μάθουμε να ζητάμε. Να μάθουμε, και άμα δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι μικρό, ταπεινό, λίγο,
πώς θα πάμε να διεκδικήσουμε το πιο μεγάλο. Να ξεκινήσουμε με το να πάμε σε μια ταβέρνα, σε ένα ταβερνάκι. Και μας βάζει σε ένα τραπέζι το οποίο δεν είναι καλό. Το πούμε, σε παρακαλώ, αλλάξτε μας τραπέζι. Πάμε στον κινηματογράφο να δούμε μια ταινία. Και μπροστά μας κάθεται ο πιο ψηλός άνθρωπος στον κόσμο. Και ο κινηματογράφος είναι γεμάτος. Του λέμε, σε παρακαλώ, να θες χαμήλωσε λίγο για να βλέπω κι εγώ. Άμα δεν μπορείς να διεκδικήσεις τα καθημερινά, τα λίγα, στο μανάβι, στο γασάπι, πώς θα διεκδικήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν σαβδέλα κολλήσει πάνω στην Ελλάδα να σηκωθούν να φύγουν από εδώ πέρα και να έχεις αυτοπεποίθηση. Πάντως αυτό που είναι και νομίζω ότι τώρα θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες και θα σας περιμένουμε και σε επόμενη εκπομπή να συζητήσουμε και άλλα πολλά, γιατί όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον. Ειδικά όμως η αυτοπεποίθηση έχει να κάνει ακόμα και με τη στάση του σώματος. Δηλαδή εσείς που είστε ειδικός στα θέματα αυτά μπορείτε να καταλάβετε κάποιον από το πώς κάθεται, από το πώς μιλάει, από το πώς κοιτάει. Πώς περπατάει ακόμα. Ακριβώς. Τι πάψεις κάνει στο λόγο του. Την αναπνοή του, όλα αυτά. Η αυτοπεποίθηση φαίνεται. Ας πούμε, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι που έχουν ή κάνουν ότι έχουν αυτοπεποίθηση, γιατί και αυτό μαθαίνεται. Και αυτό φαίνεται. Εσείς το βλέπετε. Ας πούμε, κάποιος εκπαιδεύεις. Που παίζει ότι ναι. Έχει αυτοπεποίθηση. Κάθεται επεκτατικά. Ο άλλος, ο οποίος έχει μειωμένη αυτοπεποίθηση, μπορεί να κάτσει, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Ας πούμε, να καμπουριάσει, να μαζεύει χώρο. Αρχίζουμε και κοιταζόμαστε. Πώς καθόμαστε. Στάδιμα ανοιγμένο το χέρι. Κοίτα, εγώ έχω κάνει και χρόνια ψυχοθεραπεία, οπότε έχω λίγο χαλαρώσει. Οπότε είμαι πιο ήρεμος. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, κύριε Αγγελάκη, σας περιμένουμε σε επόμενη εκπομπή. Εγώ τώρα που συζητάγαμε, έτσι για να κάνουμε και λίγο την πλάκα μας, γιατί πρέπει να κάνουμε και λίγο πλάκα. Άκουσα τις προάλλες ένα ανέκδοτο που... Όχι, πιο ανέκδοτο. Καλά, τι λέω. Καλά, εντάξει, είναι το μυαλό που λέγαμε την άλλη φορά, είναι υπερφόρτες. Θυμάστε αυτό το tweet που μας είχε φέρει ο Κωνσταντίνος που το είχαν ψηφίσει, που έλεγε ένας άντρας... Στο ασανσέρ. Ναι. Ότι έλεγε, κοιτώντας τον καθρέφη, φτούσε ο αγόρι μου, θα πας πολύ ψηλά και πάτησε τον έκτο όροφο. Ένα τέτοιο πράγμα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Εμείς τώρα πάμε να μαγειρέψουμε με τη Σοφία Στάμου, η οποία με περιμένει πανέτοιμη στην κουζίνα μας εδώ, να φτιάξουμε χοιρινό με σταφίδες, Σοφία. Να φτιάξουμε γλυκό χοιρινό, να γλυκάνουμε τον κόσμο, να γλυκάνουμε τις μέρες που έρχονται, ναι. Και να δώσουμε και μια ελπίδα ότι μπορούμε να γεμίσουμε πολύ φτηνά ένα τραπέζι με ένα ερωταστικό φαγητό. Αυτά είναι. Να σου πω τώρα την αλήθεια, ότι μερικοί περιμένουν όντως να δοκιμάσουν αυτό το φαγητό με τις σταφίδες, γιατί ξέρεις ότι δεν αγαπάνε όλοι. Αυτό το συνδυασμό του κύριου φαγητού, ας πούμε, του αλμυρού με το γλυκό. Όπως δεν αγαπάνε, ας πούμε, το χοιρινό με το δαμάσκηνο, σου λέει τώρα σταφίδα. Ναι, οπότε θα δοκιμάσουμε τώρα. Υπάρχει αυτό, απλά εμείς το δίνουμε σαν μία λύση γιορτινή και φτηνή. Εμένα μου αρέσει πάντως ο συνδυασμός. Εγώ τρώω και κρέας με γλυκόξινο, με γλυκό και γλυκόξινο και όλα αυτά. Εμένα μου αρέσουν πολύ και αρέσει και σε πολύ κόσμο. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι πιο επιφυλακτικοί και θα δοκιμάσουν σήμερα και θα τους πείσουμε. Τι χρειαζόμαστε. Να πούμε λοιπόν τι χρειαζόμαστε για το γλυκό χοιρινό μας. Το βασικό φυσικά υλικό είναι το χοιρινό, mm-hmm. που θα επιμείνω ότι πρέπει να είναι σπάλα, γιατί είναι πιο φτηνό σαν κρέας. Ναι. Οπότε κατευθείαν κατεβάζουμε το κοστολόγιο. Ναι. Θα μπορούσαμε βέβαια να βάλουμε ακόμη και ψαρονέφρι. Σωστά. Αλλά μια χαρά είμαστε και με τη σπάλα μας, τη φτηνούλα, mm-hmm. για να κάνουμε τη δουλειά μας γρήγορα και φτηνά. Πάμε λοιπόν. Κρεμμυδάκι ξερό, το κλασικό, με ξέρεις. Κρεμμύδι μπόλικο, να το ευχαριστιόμαστε. Μετά. Μπορούμε να το σβήσουμε με μελάκι, mm-hmm. το οποίο μπορούμε να το βάλουμε και στο τέλος αν θέλουμε ακόμη πιο έντονη τη γεύση του. Ναι. Έχουμε λοιπόν τη σταφίδα μας, βασικό υλικό. Έχουμε το κουκουνάρι. Εδώ πέρα έχω αποξηραμένα βερίκοκα, τα οποία έχω λιώσει στο blender, βέβαια, για να δώσουμε ακόμη πιο γλυκιά γεύση. Ωραία, πάμε να ενσωματωθεί με το περιβάλλον μας. Λοιπόν, και το κουσκούς που είναι επίσης το ζυμαρικό, με βάση το οποίο θα γεμίσουμε το πιάτο μας πιο φτηνά επίσης. Mm-hmm. Ξέρεις ότι πάντα επιμένω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν το χοιρινό μας, το οποίο θα πρέπει να το τσιγαρίσουμε. Και μαζί με το χοιρινούλι θα βάλουμε και το κρεμμυδάκι. Το κρεμμυδάκι. Κρεμμυδάκι λοιπόν και χοιρινό. Αδειάζουμε να είμαστε άνετοι εδώ στο μαγείρεμά μας. Θες να μου ανακατέψεις εσύ με την κουτάλα που σου έχω βάλει εκεί. Μου ανακατεύεις λοιπόν εδώ. Αυτό θα πρέπει να πάρει ένα χρωματάκι. Να μπορέσει να θωρακίσει μέσα όλα τα ζουμάκια του, ναι. ώστε να μας δώσει τη γεύση που θέλουμε. Ωραία. Ούτως ή άλλως. Εδώ πέρα λοιπόν θα βάλουμε αλατάκι και πιπεράκι, γιατί θα ακολουθήσει το μέλι και θα τα σβήσει, θα τα εκμηδενίσει το αλατάκι και το πιπεράκι. Αλατάκι και πιπεράκι θέλει λοιπόν. Μπολικό. Κοίταξε να δεις, αναλόγως πάντα αυτό που σου λέω πάντα, ότι όπως θέλει ο καθένας το καρικεύει. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποιο μέτρο και σταθμό σε αυτό. Ο καθένας ασχολείται με την κουζίνα του. Κάνουμε λοιπόν
το καρύκευμά μας, να ανάψουμε ακόμη περισσότερο την κουζίνα μας. Λοιπόν, και μόλις αυτό πάρει ένα χρωματάκι, δηλαδή ναι, πάρει ένα χρωματάκι από κάθε πλευρά, ναι, ακριβώς, μετά θα του βάλουμε το μέλι, να αρχίσει να γλυκάνει το χοιρινό μας για πρώτη φορά. Και να πούμε εδώ στους αγαπημένους τηλεθεατές, τις αγαπημένες και τους αγαπημένους, και να ευχαριστήσω εδώ και την κυρία Ελένη που μου χάρισε την ποδίτσα που φοράω σήμερα. Ναι. Για να τη φοράω και να είμαι δίπλα στην Κίμου και σου στέλνει και πολλά φιλιά. Και πάρα πολύ ωραίο το μαλλί σήμερα. Αρχαιοελληνική. Γι' αυτό, αυτό πρόσεξε να δεις πώς τα συνδύασα. Λοιπόν, αρχαιοελληνική συνταγή, ναι, κάνουμε. Με μέλι τη σβήνουμε, χοιρινό με μέλι, αγαπημένο των αρχαίων Ελλήνων. Σου ντύθηκα και αρχαιοελληνικά. Και η σταφίδα. Λοιπόν, όλα, όλα μαζί τα έχουμε συνδυάσει. Λοιπόν, έχουμε θωρακίσει λοιπόν το κρεατάκι μας, mm-hmm, έχει δηλαδή κρατήσει τα ζουμάκια του μέσα και απ' έξω έχει πάρει το χρώμα που πρέπει και τώρα θα βάλουμε το μέλι μας. Πόσο μέλι θέλει ο καθένας, αναλόγως πόσο, πόσο να βάλουμε γλυκό περίπου. Κοίταξε να δεις, αυτό εφόσον το κάνουμε να είναι γλυκό, ας το κάνουμε γλυκό, δηλαδή δύο κουταλιές της σούπας ας πούμε είναι μια χαρά. Ή ένα κρασοπότηρο, τα υλικά ούτως ή άλλως, mm-hmm, τα έχω δώσει όλα. Λοιπόν, ανακάτεμα καλό. Αχ, εμένα μου αρέσει αυτό. Εμένα μου αρέσει και η γεύση του μελιού. Έχω θέμα με το ανακάτεμα. Το ξέρω. Το ξέρω. Σε έχω μάθει πια. Έχουμε γίνει πακέτο. Εγώ μαγειρεύω εσύ ανακατεύεις. Έχουμε γίνει πακετάκι δυο μας. Λοιπόν, και πάμε τώρα να βάλουμε και το βερικοκάκι μας, mm-hmm, το οποίο όπως σου είπα το έχω αλέσει στο μπλέντερ με ελαιόλαδο. Αλλιώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση το ελαιόλαδο, αν δεν έχει ελαιόλαδο, να λιώσει. Αυτό το λέω de facto. Δηλαδή πρέπει να το κάνουμε κομματάκια για να μας δέσει ωραία η σάλτσα. Ωραία, μας να το θυμηθούμε αυτό, γιατί. Δεν πρέπει να το βάλουμε ολόκληρο. Αποξηραμένο. Ναι, γιατί το αποξηραμένο. Καταρχήν δεν είναι εύκολο να βρούμε ναι, περίπου. Τώρα, άντε βρε. Είναι πολύ δύσκολο. Οπότε με το αποξηραμένο έχουμε κάνει όλες μας τις λύσεις και είμαστε μια χαρά σε ένα γλυκό και νόστιμο φαγητό με μια τρομερή, τρομερή σαλτσούλα. Κάτσε τώρα, δεν σε ρωτάω πότε πήγε τελευταία φορά λαϊκή για να δει ότι δεν έχει βερίκοκα τώρα. Σωστή παρατήρηση. Είναι εκτός εποχής, έτσι κι αλλιώς. Και ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα πάμε και στη λαϊκή. Οπότε έλα μαζί μας για να μάθεις και τι γίνεται και στην αγορά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Θα περάσει ωραία. Πάτε κοριτσάκι, μάτε. Ωραία, τι βάζουμε τώρα. Τελειώσαμε, αφήνουμε να δέσει η σαλτσούλα μας. Θα βάλουμε το νεράκι μας. Το οποίο νεράκι θα πρέπει να το προσθέτουμε σιγά σιγά, γιατί δεν θέλουμε το φαγητό μας να γίνει νερωμένο. Θέλουμε να έχει μια πολύ ωραία σάλτσα. Ναι. Οπότε, έτσι, πως το είναι σαν να φοβήθηκες να το τρομάξουμε. Όχι, θέλω να το έχω σε μια πηχτή σαλτσούλα. Ωραία, απλά για να βλέπουμε μια δηλαδή πόσο θέλει. Και να το βουτήξουμε. Αυτό. Λίγο νερό έβαλες, δεν έβαλες πολύ. Έβαλα λίγο, το αφήνουμε να πάρει την πρώτη του βράση. Ωραία, το ζαλίσω κι εγώ. Μια χαρά, το αφήνουμε λοιπόν να πάρει την πρώτη του βράση και αφού πάρει την πρώτη του βράση, τότε θα βάλουμε τις σταφιδούλες μας, mm-hmm, όσες θέλουμε επίσης, ναι, και το κουκουνάρι μας, το βασικό μας υλικό. Το οποίο ξέρεις, το κουκουνάρι έχει την αλμυρή και γλυκή γεύση ταυτόχρονα, οπότε αρχίζει και ταιριάζει και δεν είναι τέλεια με το χοιρινό. Και αυτό. Λοιπόν. Ναι. Και πρόσεξε, αυτό όλο το κάνουμε με 12 ευρώ. Ένα βασικό πιάτο, φτηνό, το οποίο μπορεί ανετότατα να χορτάσει όλη την οικογένεια του καλεσμένου μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Βγαίνει δηλαδή. Αυτό μπορεί να ταΐσει και 6 άτομα. Εξαιρετικά. Μια χαρά. Τώρα, όποιος δεν θέλει το κουκουνάρι, το αφήνει. Όπως έξω. Ας πούμε, η μαμά μου έχει αλλεργία στο κουκουνάρι, δεν θα βάλω το κουκουνάρι. Αν η μαμά σου, ας πούμε, είχε αλλεργία στο βερίκοκο, θα μπορούσε να βάλει δαμάσκηνο. Κάτι. Εναλλακτικές λύσεις για να έχουμε τα πράγματα έτσι όπως τα θέλουμε. Και στο τέλος, αφού λοιπόν πάρει βράση το κρεατάκι, ναι, μας και αφού αρχίζει να βλέπεις που αρχίζει και παίρνει βράση. Αμέ. Από κάτω. Ωραία. Σε αυτή τη φάση λοιπόν θα προσθέτουμε το νεράκι μας σιγά σιγά ώστε να μας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα της σαλτσούλας της δεμένης. Και φυσικά η σαλτσούλα θα έρθει και θα ενσωματωθεί με το κουσκούς αφού το κρέας μας έχει βράσει. Δηλαδή στο τελείωμα του κρέατος θα πρέπει να βάλουμε το κουσκούς για να αρχίσει να φουσκώνει και να δημιουργήσει ένα ζυμαρικό το οποίο θα φουσκώσει το φαγητό και θα δώσει μεγαλύτερη ποσότητα και θα μας ξεγελάσει. Θα τρώμε πολύ κουσκούς και λίγο κρέας. Αχ, παιδιά, μυρίζει πάρα και ωραία. Πολύ ωραία. Πού να στο βάλω, κάτσε να στο σερβίρω, περίμενε. Mm-hmm. Να στο σερβίρω εδώ που το έχω έτοιμο. Πόση ώρα θέλει μετά, περίπου. Θέλει περίπου 2 ώρες, ανάλογα με το πόσο θέλουμε να βράσουμε το χοιρινό μας. Ένα-δύο ώρες. Έτσι, να φτάνω σε ημεράκι το φαγητό. Σοφία, δεν φεύγω από εδώ αν δεν δοκιμάσω. Σας το έχω έτοιμο εδώ, αγάπες, εδώ είναι όλο. Για σας. Να δοκιμάσω εγώ τώρα. Γεύση. Να βάλω κι άλλο νεράκι εδώ. Ναι, εδώ θέλει κι άλλο νεράκι. Θέλει το νερό. Και εδώ το φαγητό μας είναι πανέτοιμο. Το σερβίρουμε φυσικά με έναν έξυπνο τρόπο. Συγγνώμη, ο οποίος είναι, κάτσε να το σερβίρω, μη μου το πάρεις. Δύο λεπτά να το σερβίρω. Κάντε δουλειά σας. Πολύ αγαπημένε, περίμενε. Στάθη, λοιπόν, εδώ φέρτο. Και εδώ λοιπόν αυτό τώρα είναι για την Κίμ.
θα κάνω και ένα dressing κι εγώ εδώ. Έτσι, τίποτα. Ένα ντεκόρ με μελάκι. Τίποτα. Mm-hmm. Έτσι, θα περάσει λίγο το μελάκι από πάνω. Έτσι, εκεί μου πώς το βλέπεις. Και επειδή πρέπει να δείξουμε ότι είναι αλμυρό. Θα δώσω λίγο στο Στέφανο. Ταΐσε τους όλους. Πέρασε τους όλους. Πάρε με ένα κουτάλι, θα τους ταΐσει. Στάθη. Στάθη. Πάρε καλά, διατρώγε. Λοιπόν, εδώ έξω είμαστε στο μαγαζίνο Life. Τρώμε και περνάμε καλά. Και από ένα κουτάλι. Μη μου πεις. Και αν πρόκειται για αλμυρό φαγητό, πρέπει να βάλουμε και λίγο πιπεράκι, ρε παιδιά, επάνω, να δείξουμε ότι έχουμε και αλμυρό φαγητό. Αυτό είμαστε. Έτοιμοι. Λοιπόν, κάτσε να δοκιμάσω. Για να δοκιμάσει το κορίτσι μας εδώ να μας πει. Πολύ ωραίο. Και πολύ ωραίο το κουσκούς, του πάει πάρα πολύ και το βουρίκοκο και όλα αυτά. Και φουσκώνει και το πιάτο. Οικονομία. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πόσο είπες, 12 ευρώ. Με 12 ευρώ μπορούμε να ταΐσουμε από 4-6 άτομα. Αυτά είναι. Σοφία, ευχαριστούμε. Την κατσαρόλα. Την κατσαρόλα, την πήρες και έφυγες. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε με ένα θέμα που θέλω να συζητήσουμε αν έχει γίνει μόδα ή αν πρόκειται για μόνο επιστήμη. Μιλάμε για το τεστ πατρότητας και κοντά μας είναι σήμερα ο κύριος Κωνσταντίνος Πάγκαλος, γενετιστής. Καλώς ήρθατε. Ένα τεστ που φαίνεται να έχει γίνει της μόδας. Το λέμε έτσι επειδή τα προηγούμενα χρόνια το να προχωρήσει κάποιος σε ένα τεστ πατρότητας έπρεπε να διατρέχει κάποιος πολύ ιδιαίτερος λόγος. Τώρα όμως βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που αναζητούν αυτό το τεστ. Η απάντηση είναι απλή. Σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουμε ένα τέτοιο τεστ, mm-hmm. το οποίο είναι απόλυτης ακριβίας. Αυτά τα δύο πράγματα οδηγούν πιο πολύ εύκολα τον κόσμο, θα έλεγα, στο να κάνουν το τεστ. Δεν νομίζω ότι έχει αυξηθεί. Βέβαια, μπορεί να έχει αυξηθεί κιόλας ο αριθμός των αμφιβολιών, mm-hmm. θα το έλεγα έτσι. Αλλά συνδυάζεται, όπως είπα, και με, το απλό, με την απλούστευση του τρόπου με τον οποίο κάνεις την εξέταση και κυρίως τη σιγουριά που έχει αυτό το τεστ. Mm-hmm. Γιατί η περίπτωση, κοινό είναι το ερώτημα, το προλαμβάνω, σας προλαμβάνω λιγάκι, δεν υπάρχει περίπτωση λάθους σε αυτό το θέμα. Εκτός εάν βέβαια σκόπιμα το κάνει κάποιος, αυτό εξαιρείται, ή από αφηρημάδα σε ένα από τα πολλά τεστ που περιλαμβάνει το τεστ αυτό του DNA. Δηλαδή, όπως θα εξηγήσουμε λίγο παρακάτω, δεν κάνουμε μία απλή αντίδραση να δούμε ο πατέρας, η μητέρα, το παιδί, το κάνουμε 15 με 20 φορές, όσο έχουμε ανάγκη να σιγουρευτούμε σχεδόν 100%, φτάνει το 100%, ότι το παιδί αυτό είναι του πατέρα αυτού ή δεν είναι του πατέρα. Εκεί τώρα θέλω να σταθούμε, γιατί υπάρχει από τη μία μεριά η αμφισβήτηση, από τη μεριά του πατέρα, αν το παιδί, ας πούμε, είναι δικό του. Και απ' την άλλη υπάρχουν νομίζω και πάρα πολλές περιπτώσεις από κάποιες σχέσεις που λήγουν και θέλουν πλέον οι μητέρες να αποδείξουν ότι το παιδί αυτό είναι αυτού του πατέρα και να διεκδικήσουν, εν πάση περιπτώσει, και κάποια δικαιώματα περαιτέρω. Έχετε δίκιο. Η αμφισβήτηση μπορεί και η διεκδίκηση μάλλον της πληροφορίας μπορεί να έρχεται και από τους δύο γονείς. Mm-hmm. Είναι και οι άντρες εν γάμο και άντρες εκτός γάμου, πολλά περιστατικά τέτοια. Και δεν είναι οι πιο συχνές περιπτώσεις. Θα έλεγα ότι είναι εκτός γάμου. Mm-hmm. Τα εκτός γάμου παιδιά, τα οποία διεκδικούν, οι μητέρες διεκδικούν την πατρότητα από τον υποδεικνυόμενο πατέρα. Και βέβαια οι λόγοι είναι ευνόητοι. Θα ήθελα να την κάλυψη, ας πούμε. Πιο πολλές γυναίκες έρχονται σε εσάς για να κάνουν το τεστ. Κοιτάξτε, είναι και οι δύο γονείς που έρχονται πρακτικά και τους θέλουμε και τους δύο γονείς. Προτιμούμε να είναι και οι δύο γονείς βέβαια γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχει συνένεση των δύο γονέων για ένα τεστ ενός ανηλίκου. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να υπάρχει κάποια εισαγγελική εντολή, όχι, για παράδειγμα. Όχι, όχι. Είναι
εφικτό αυτό να γίνει έξω δικαστικά, σημαίνει ελεύθερα, από το ζευγάρι των γονιών ή της μητέρας που έχει το παιδάκι, θέλει να υποδεικνύει στον πατέρα, τον πατέρα, συμφωνούν και έρχονται σε ένα κέντρο γενετικής, το οποίο είναι ειδικευμένο να κάνει αυτές τις εξετάσεις. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Και ζητούν μια εξώδικη, θα το έλεγα έτσι, διαπίστωση της πατρότητος, είναι ή δεν είναι ο πατέρας, γιατί αυτό τους διευκολύνει και αμέσως μετά στις δικαστικές ενέργειες. Πόσα τεστ πατρότητας έχετε κάνει εσείς στην καριέρα σας? Δεν θυμάμαι, είναι παραπάνω από 3.000, από τα οποία περίπου το 10%, περίπου 300 με 350, είναι δικαστικές υποθέσεις. Δηλαδή είναι ανάθεση από το δικαστήριο επίσημα σε πραγματογνώμονα, στην περίπτωση αυτή εγώ, να κάνω το τεστ και να αποφανθώ στο δικαστήριο. Περίπου 1 στα 10 είναι δικαστικά και 9 στα 10 είναι έξω δικαστικά, είναι χωρίς να υπάρχει δικαστική εντολή. Το γενετικό υλικό από πού το παίρνετε, είναι σχάλιο? Έχουμε κάποιες διαφάνειες που θα μπορούσε να βοηθήσουν ίσως τον κόσμο, σαν ένα μάθημα ανθρωποτινά ιατρικής, αλλά και βιολογίας, αλλά νομίζω ότι εξυπηρετεί, γιατί η διαφάνεια αυτή δείχνει μία λίστα από ιστούς και του σώματος που μπορούν να δώσουν εξίσου καλά, εξίσου καλά. Το τονίζω αυτό γιατί πολλές φορές υπάρχει μια αμφισβήτηση αν το σάλιο είναι το ίδιο σωστό όπως το αίμα ή άλλη ιστή. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Κάθε κύτταρο του οργανισμού μας έχει ένα πυρήνα μέσα, το ξέρουμε, το θυμόμαστε αυτό πιστεύω από το λύκειο, και μέσα στο πυρήνα αυτό του κυττάρου βρίσκεται τυλιγμένο αυτή η κλωστούλα που είναι το DNA, που είναι το software του κυττάρου. Αυτό τώρα για να καταλάβουμε, έτσι, ούτε εγώ γνωρίζω και φαντάζομαι ότι και πολλοί από τους τηλεθεατές μας δεν γνωρίζουν. Είναι κάτι που είναι σαν το test DNA, δηλαδή... Το λένε test DNA, αυτό ακριβώς έλεγα με την κυρία Αλεξανδροπούλη προλίγου. Δεν πειράζει, έτσι το ξέρει ο κόσμος, θα κάνω ένα test DNA, λέει. Τώρα, για εμάς τους γενετιστές, τεστ DNA είναι όλα τα τεστ. Ναι. Και πολλές φορές γελάμε δηλαδή στο εργαστήριο ότι ζητάνε ένα τεστ DNA. Ωραία. Αλλά τεστ DNA είναι και για τη μεσογειακή αναιμία και για την νοικιστική νόσο και τι για βλέπετε άλλα λοιπόν νοσήματα. Σε αυτούς τους ιστούς που σας βγάζουν στο συμπέρασμα κάθε, ότι ναι, λοιπόν, το παιδί ιστός, αυτό ακριβώς, είναι απόβατο. Κάθε ιστός, παράδειγμα το λεγόμενο σάλιο, δεν είναι το σάλιο που καταλαβαίνουμε. Είναι τα κύτταρα που βρίσκονται στην εσωτερική μεριά του στόματος, στη παριά, τα οποία μπορούμε να πάρουμε εύκολα με ένα στυλαιό. Ξέρετε τι είναι ο στυλαιός. Ένα ξυλάκι που έχει γύρω ένα μπαμπάκι. Και αυτό το χρησιμοποιούμε και για τους ενήλικες, όχι μόνο για τα παιδιά. Βέβαια, στα παιδάκια προτιμούμε αυτό, ξύνοντας λοιπόν ελαφρά το μέσα του μάγουλου και όχι παίρνοντας το σάλιο, αλλά κύτταρα τα οποία βρίσκονται στην παρία. Πώς είναι αυτό που κάνουμε, έχουμε στρεπτόκοκο, ας πούμε. Ακριβώς το ίδιο. Ωραία. Απλώς πρέπει να το τρίψετε λίγο περισσότερο. Και τα κύτταρα που μαζεύεται είναι πλούσια βέβαια σε DNA, όπως ακριβώς και το αίμα του παιδιού. Αντί να το τρυπήσουμε λοιπόν με μία βελόνα, προτιμούμε το σάλιο. Και το προτιμούμε και σε ενήλικες πλέον αυτό. Είναι εξίσου το ίδιο. Και το ίδιο παίρνετε από το παιδί και από τον φερόμενο ως πατέρα. Έχουμε ανάγκη και τους δύο, εννοείται. Γιατί αν δεν μπορώ να συγκρίνω, αν δεν έχω και τους δύο. Τώρα, γιατί θέλουμε πολλές φορές, πάντα θα προτιμούμε και τη μητέρα ή δυνατόν. Διότι μέσα στα σημάδια αυτά του DNA που μπορούμε να δούμε σε μία επόμενη διαφάνεια, υπάρχουν κρυμμένες οι πληροφορίες και της μητέρας. Βλέποντας το παιδί, βλέπουμε τα μισά να είναι τα μητρικά, της μητέρας και τα μισά να είναι τα πατρικά. Οπότε μπορείτε να το ξεχωρίσετε και πιο εύκολα. Ξεχωρίζουμε λίγο πιο εύκολα και είναι λίγο πιο συγκεκριμένο. Αυτό που βλέπουμε τι είναι, γιατρέ? Θα το πάρουμε λίγο από την αρχή, αν θέλετε, τη σειρά των διαφανιών, να πούμε η πρώτη, η οποία δείχνει την κληρονομικότητά μας, έτσι. Τα χρωμοσώματά μας που έχουν μέσα το DNA είναι υποχρεωτικά μισά από το πατέρα μας και μισά από τη μητέρα μας. Είμαστε 50-50 προϊόν πατέρα-μητέρα. Τι συμβαίνει? Μέσα σε αυτό το DNA, όπως δείχνει αυτή η διαφάνεια, υπάρχουν κομματάκια, σημαδούρες θα το έλεγα απλά για να καταλάβει ο κόσμος, που δεν έχουν ρόλο γενετικό, δεν είναι γονίδια για νοσήματα, αλλά είναι καθαρά σημάδια, ουλές αν θέλετε να το πω έτσι, σημαδάκια πάνω στο DNA που μας χαρακτηρίζουν απόλυτα, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός τους και όπως δείχνει η επόμενη διαφάνεια, αυτό κατανέμεται σε όλα τα χρωμοσώματα.
Τώρα, τι γίνεται. Όπως δείχνει εδώ η διαφάνεια, παίρνοντας αυτά τα κομματάκια, θα δείτε ότι αριστερά, θέλω να επιμείνω σε αυτή τη διαφάνεια, έχουμε μη που είναι η μάνα, ταφ που είναι το τέκνον, το παιδί, και πι που είναι ο μπαμπάς. Μελετούμε το ένα και το άλλο χρωμόσωμα της μητέρας, του παιδιού και του μπαμπά. Εάν δείτε ότι το παιδί στη μέση έχει ένα ροζ που είναι της μητέρας, όπως το περιμένουμε άλλωστε, αλλά έχει και ένα πράσινο που το έχει ο πατέρας. Δεν ξέρω αν το παρατηρείτε εύκολα. Αν στο δεν αριστερό έχει το κομμάτι. Πράσινο... Αυτό είναι στο δεξί. Το αριστερό τι μας δείχνει. Ότι το σημαδάκι το πράσινο που έχει ο πατέρας, ένα από τα δύο βέβαια, το έχει δώσει σε αυτό το παιδί. Αν το επαναλάβετε αυτό 15-20 φορές και το βρίσκετε πάντα έτσι, τότε αυτό είναι το παιδί του. Είναι δικό του. Έτσι. Αναμφισβήτητα. Τώρα, πάμε δεν πάνε να χτυπιέται, δεν πάνε να το αμφισβητεί. Αυτό είναι. Ναι. Το δεύτερο κομμάτι της διαφάνειας αυτής δείχνει κάτι διαφορετικό. Η μητέρα είναι πάντα εκεί, το παιδί έχει πάρει ένα γονίδιο της μητέρας και κάτω όμως δεν έχει πάρει κανένα από τα δύο γονίδια, από τις δύο γραμμούλες που δείχνει το πι του πατέρα. Έχει πάρει ένα πράσινο, αλλουνού. Το φαίνεται καθαρά εκεί. Αν αυτό 15 με 20 φορές το βρούμε να είναι διαφορετικό όπως το βλέπετε εκεί, τότε αυτό το παιδί δεν είναι δικό του. Είναι άλλου μπαμπά. Είναι άλλου μπαμπά. Έχετε δεχτεί πολλή αμφισβήτηση από μπαμπάδες. Έτσι μας έχουν φέρει και δύο μπαμπάδες, αλλά μας έχουν φέρει και 13 υποψήφιους μπαμπάδες. Σοβαρά μιλάτε. Εφόσον θέλετε και λίγο το πικάντικο, μία μέρα με δικαστική εντολή μου λένε θα εξετάσεις 13 φαντάρους, διότι έμεινε έγκυος μία κοπελιά. Καλά, ναι, εκεί πέρα πάμε και ο υποψήφιος ο οποίος είχε. Ωραία, ήταν αυτά... ο κατηγορούμενος. Άρα μπορείς να έχεις και δύο και περισσότερους υποψήφιους, τους οποίους εξετάζεις, όσο του βρεθεί με απόλυτη βεβαιότητα, όπως σας έδειξα εκεί πέρα. Το... Φαντάζομαι τώρα βέβαια, όταν έχετε εσείς το αποτέλεσμα, το οποίο είναι επιστημονικά άριστο και όπως είπατε κι εσείς, δεν μπορεί να υπάρχει κανένα έτσι, ενδεχόμενο λάθος, ότι αυτόν που δεν τον συμφέρει στην οποιαδήποτε περίπτωση, σίγουρα υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Ακριβώς. Έχετε δεχθεί αμφισβήτηση έντονη. Θα έλεγα ότι δεν έχουμε... σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν κάποιες ακραίες περιπτώσεις, οι οποίες κατέφυγαν, αλλά πραγματικά μετρημένες στα δάχτυλα. Ναι, απλώς δηλαδή, υπάρχουν και αυτές. Μπορώ και... να πω στις 3.000 τόσες περιπτώσεις μου, ήταν χαρακτηριστικά 2-3 περιπτώσεις οι οποίες αντέδρασαν θορυβωδώς. Για λόγους οι οποίοι είναι ίσως ευνόητοι. Έτσι καλύπτει από πίσω την επιμονή να μην αναγνωριστεί ένα παιδάκι, πράγμα το οποίο εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί ο καθένας πρέπει να έχει και το θάρρος να αναλαμβάνει τις ευθύνες. Το άλλωστε δεν είναι και κάτι τρομερό αυτό το πράγμα σήμερα και είναι. Χαρακτηρίζει, πιστεύω, τον άντρα. Δηλαδή, από τον τη στιγμή θέλει όμως... να ξεφύγει κάποιος άντρας από μια τέτοια ευθύνη, το θεωρώ ότι βλάπτει το παιδί καταρχήν. Και επειδή εκτός από γεννητιστής είμαι και παιδίατρος, θα σας πω ότι παίρνω πολύ το μέρος των παιδιών. Και πραγματικά θα σας πω ότι το παιδί έχει ανάγκη και να ξέρει ποιος είναι ο πατέρας του. Σίγουρα. Δεν μπορείτε, είναι πολύ σκληρό πράγμα να αρνηθείς την πατρότητα, που στο, επαναλαμβάνω στο κάτω-κάτω, δεν είναι και κάτι τρομερό σήμερα δώρο να συμβεί είναι αυτό το πράγμα. Αυτή... Ακόμα και αν υπάρχει, είναι εκτός γάμου, ας πούμε. Ναι. Έτσι, κύριε Παγκαλά, αυτή η αμφισβήτηση, η οποία γίνεται για πολλούς και διάφορους λόγους. Ναι. Εσάς, σαν γενετιστή, σαν επιστήμονα, σας έχει δείξει σε προσωπικό επίπεδο. Εννοείται... Νιώθετε προσβεβλημένος ότι... Ότι κάποιοι δεν θέλουν να αναγνωρίσουν το παιδί τους. Πάρα πολύ. Όπως το είπα και το γεγονός ότι σας αμφισβητούν, αμφισβητούν το αποτέλεσμα της έρευνας δικής σας. Αυτό να σας πω με αφήνει αδιάφορο. Διότι ξέρω έχετε ότι, και δικαστικούς αγώνες, είναι γνωστά όλα αυτά. Σύμφωνοι, έτσι, ναι, εντάξει. Αν πρόσωπα. Προσβάλλεται η προσωπικότητα του αλουνού με έναν τρόπο ο οποίος είναι απαράδεκτος και βάναυσος, έχει συνέπειες, διότι αυτό δεν μπορεί να το αφήσεις αναπάντητο, μια τέτοια προσβολή. Άλλωστε, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν έχεις ασφάλεια ούτε έχεις κάνει καμιά λαδιά, να το πω έτσι απλά. Σίγουρα. Διότι δεν μπορείς να κάνεις. Και δεν μπορείς να κάνεις για τον εξής λόγο, να σας πω. Γιατί αυτό πρέπει να ακουστεί. Αν υποθέσει κάποιος ότι κάνει κάτι στραβό στην ιστορία αυτή, ηθελημένα βέβαια, όπως καταλάβατε, τότε αυτό θα αποκαλυφθεί στο μέσο επόμενο
επαναληπτικό τεστ που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Mm-hmm. Δεν τους εμποδίζει κανείς να κάνουν έναν επαναληπτικό και τεστ. Ένα και 100. Ένα και 100. Οπότε πρέπει να είναι κανείς πραγματικά βλάκας για να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει. Πέρα τη ηθική. Σαν να κρύβεται κανείς στο δάχτυλό του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το μάθαμε το τεστ παντρότητας ήταν αυτές με τον Τόλβο Σκόπουλο, με τον Πασχάλη και την κυρία Αρβανιτίδη. Έτσι μπήκε στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι. Τα έχετε ζήσει. Και ένα καλό μέσα σε όλα τα. Έγινε γνωστό σε εμάς στην Ελλάδα. Άλλο να το λέμε τεστ DNA. Το τεστ πατρότητας δεν εννοούμε περισσότερο. Ναι, το τεστ πατρότητας μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της κοίησης. Μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μας δοθεί υλικό ενός ατόμου. Άρα και του εμβρίου. Επομένως μπορούμε από τα αμνιακά κύτταρα, όταν είναι έγκυος η γυναίκα, τα οποία είναι εμβρικά, που έχουν DNA μέσα του εμβρίου, να κάνουμε την ίδια ακριβώς δουλειά που περιέγραψα προλίγου. Αν εκεί θέλει ο υποψήφιος πατέρας να γίνει το τεστ πατρότητας, αλλά δεν θέλει μητέρα. Δεν γίνεται. Διότι η μητέρα κυοφορεί, η μητέρα έχει και την εξουσία τροποντινά πάνω στο παιδί της και, εν πάση περιπτώσει, πάντα και οι δύο γονείς πρέπει να συνενούν στο τεστ αυτό. Mm. Δεν μπορεί να γίνει κρυπτικά το τεστ αυτό. Μπορεί να γίνει, άμα θέλετε να ξεπεράσετε αυτό το θέμα, αλλά είναι νομικά κολάσιμο, δηλαδή έχεις μετά συνέπειες να παρακάμψεις τη μητέρα. Να ξεγελάσεις δηλαδή κάποιον ενήλικα, ο οποίος κυοφορεί ένα παιδί, έτσι. Να ρωτήσω κάτι έτσι για να λύσουμε και απορίες. Σε μία δικαστική διαμάχη, για παράδειγμα, μεταξύ δύο γονιών ή φερόμενου πατέρα κτλ. Από τη στιγμή που μπαίνετε εσείς στη μέση με τα αποτελέσματά σας, το δικαστήριο, ας πούμε, πώς το δέχεται? Το δέχεται ως θέσφατο το αποτέλεσμα το δικό σας? Δηλαδή, βάσει του δικού σας αποτελέσματος βγάζει και απόφαση? Ναι. Κοιτάξτε, το δικαστήριο κρίνει ελεύθερα. Και πολλές φορές κρίνει και με τα τεκμήρια τα οποία υπάρχουν της κοίησης. Όπως ξέρετε, αυτό υπήρχε από την εποχή των Ρωμαίων. Ναι. Που υπολόγιζαν τις ημέρες μέσα στις οποίες συνελήφθη το παιδί. Το δικαστήριο είναι ελεύθερο να κρίνει και έτσι και με μαρτυρίες μαρτύρων. Ναι. Έτσι, και με το DNA. Επιστημονικά δεν αμφισβητείται όμως το αποτέλεσμα. Το DNA. Ναι. Ναι. Για να σας πω, ως τεκμήριο αν το θέλετε, είναι το ισχυρότερο. Και η έδρα, η δικαστική έδρα, 100% όσο ξέρω εγώ, πάντα εκδίδει το αποτέλεσμα με βάση το τεστ αυτό DNA, ακριβώς για αυτούς τους λόγους που σας είπα προλίγου. Φαντάζομαι αυτό είναι μεγάλο πράγμα και το βάρος που πέφτει σε εσάς επιστημονικά, όχι δεν έχετε εσείς καμία σχέση με την όποια δικαστική διαμάχη, όμως το βάρος είναι το δικό σας όρισμα. Έχει βρίσκεται ο ίδιος ανάμεσα. Καθορίζονται και ζωές από αυτό. Και εκεί ακριβώς ήθελα να πω ότι η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη των γενετιστών. Πρέπει να ξέρει κανείς καλά τη δουλειά του. Το εργαστήριό του πρέπει να είναι πιστοποιημένο, να είναι ένα εργαστήριο το οποίο λειτουργεί κάτω από κανόνες αυστηρούς και φυσικά εχέμηθους, έτσι, διότι και αυτός ο παράγον παίζει ένα ρόλο. Τα τεστ αυτά καλύπτονται, θα έλεγα, από διπλή εχεμήθεια, πέραν της ιατρικής. Κανονικής εχημήθειας. Τα πορίσματα αυτά τα υπογράφεται μία ομάδα ανθρώπων ή μπαίνει η υπογραφή του γενετιστή? Ήθιστε διεθνώς και το ακολουθούμε και εμείς χρόνια τώρα αυτό, υπογραφή να είναι διπλή για κάθε εξέταση γενετικής τουλάχιστον. Από δύο επιστήμονες. Δύο επιστήμονες. Γιατί αυτό το πράγμα? Διότι επαυξάνει την εγκυρότητα του αποτελέσματος, αλλά και διότι δίνει την ευκαιρία και στον συνάδελφο, ο οποίος ας πούμε είναι εργαστηριακός, και μπορεί πολλές φορές να είναι και δύο εργαστηριακοί που υπογράφουν, να συνυπογράψει με τον έχοντα την ιατρική ευθύνη. Μιλάμε για τεστ βέβαια ιατρικά, όχι το DNA της πατρότητος. Αλλά αυτό επεκτείνεται και στο DNA της πατρότητος. Δηλαδή μας αρέσει να υπογράφουμε και δύο και τρεις οι δυνατόν. Για να μην μπορεί να αμφισβητηθεί και όλες... Το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ισχυρότερο κατά αυτό. Και φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να έχει, και εγώ τώρα λίγο πιο πονηρά, να έχει και νομική επέκταση, γιατί λέτε ότι μπορεί κάποιος ενδεχομένως να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει μια προκατάληψη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ώστε να βγει ένα αποτέλεσμα επιθυμητό προς τη μία προς την άλλη. Επαναλαμβάνω άλλη μια φορά με το πιο δυνατό τρόπο. Ναι. Ότι κανείς που έχει σώα στα σφρένα, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι κάνει τη δουλειά του. Όχι, επειδή εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε δει τη διαφθορά. Δηλαδή πιστεύουμε ότι όλοι είναι διαφθορμένοι. Κοιτάξτε όμως, συγκεκριμένα σε αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω άλλη μία φορά, την επόμενη μέρα ακριβώς της εκδόσεως του αποτελέσματος, ήδη αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να επαναλάβουν το τεστ σε ένα άλλο εργαστήριο.
και σε ένα άλλο. Και οπότε εκεί θα φανεί, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει θα μόνο μία φορά. Φανεί αμέσως. Δεν είναι κάτι που μετακινείται. Δεν είναι μία υποκειμενική γνώμη. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν νομίζω εγώ ότι είναι έτσι και εγώ πρέπει να γίνω αυτός που έχει το απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι αντικειμενική εκτίμηση με τα μπαντάκια αυτά που σας έδειξα. Και αυτό το βλέπετε κι εσείς και ο κύριος παρακάτω κλπ. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορώ εγώ να το αλλοιώσω, διότι θα με αποκαλύψουν αμέσως την επόμενη φορά. Άρα λοιπόν, δεν παίζεις θέλω να δούμε λίγο μαζί ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει με υποθέσεις που έχουν απασχολήσει έτσι, το εξωτερικό περισσότερο, με κραυγαλές υποθέσεις που κάποια στιγμή ζητήθηκε το τεστ πατρότητας και αμέσως μετά θέλω να σας ρωτήσω κάτι που πιστεύω ότι είναι επίσης πολύ σημαντικό. Οι αμαρτίες πληρώνονται. Αυτό φαίνεται να το γνωρίζουν καλά διάσημοι στάρ που είδαν τις ημέρες και τα έργα τους να γίνονται πρωτοσέλιδο στον τύπο μετά από ερωτικές περιπέτειες που εντελώς απροσδόκητα έφεραν τον πελαργό στην πόρτα τους. Η μόνη λύση για να αποδειχθεί η αθωότητα ή η ενοχή τους το τεστ DNA. Ιδού λοιπόν μερικοί από τους διάσημους αθώους και ένοχους. Ο Mick Jagger είχε ένα θυελλώδη δεσμό με το μοντέλο Martha Hunt. Όταν εκείνη έμεινε έγκυος 2 χρόνια αργότερα, ο άτακτος Mick τερμάτισε τη σχέση τους και δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με το παιδί. 9 χρόνια αργότερα, μετά από τελείωτα δικαστήρια και έναν διαφυσβήτητο τεστ DNA, αναγκάστηκε να αναλάβει τις ευθύνες του ως πατέρας. Το πάθημα όμως δεν του έγινε μάθημα. Λίγα χρόνια αργότερα επανέλαβε το ατόπιμα με τη Λουσιάνα Μοράντ, εκρηκτικό μοντέλο από τη Βραζιλία. Το τεστ DNA έδειξε πόσο σκανδαλιάρης Mick έχει πλέον 2 παιδιά. Ο Μαρκ Άντονι, πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπες, βρέθηκε σε μπελάδες όταν μια 22χρονη σερβιτόρα από το Μαϊάμι τον υπέδειξε ως πατέρα του 2 μηνών γιού της. Ο τραγουδιστής αναγκάστηκε να υποβληθεί 3 φορές σε τεστ πατρότητας για να αποδείξει ότι δεν ήταν ο ένοχος. Ο διάσημος κωμικός Eddie Murphy ήταν ήδη πολύ τεκνός με 6 παιδιά όταν γνώρισε τη Melanie Brown του συγκροτήματος Spice Girls. Όταν η Brown έμεινε έγκυος, ο Eddie εξέφρασε τις επιφυλάξεις του. Το τεστ DNA για άλλη μια φορά έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Ο Eddie αποδείχτηκε ότι ήταν πλέον ευτυχής μπαμπάς όχι 6, αλλά 7 παιδιών. Ο Μάικλ Τζόρνταν έγινε διεθνώς ρεζίλι εντός και εκτός γηπέδων όταν η πρώην αγαπημένη του υποστήριξε ότι ο άσος του NBA της έβωσε 5 εκατομμύρια δολάρια ως αντάλλαγμα για να μην αναγνωρίσει το μωρό που είχε γεννήσει και που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ήταν δικό του. Το τεστ DNA όμως την διέψευσε. Έξαλλος, ο διάσημος μπασκετμπολίστας της έκανε μήνυση αφού αποδείχθηκε περίτρανα πως η πρώην αποσκοπούσε σε χρήματα και δόξα. Ο Paul McCartney, το διάσημο σκαθάρι, έμπλεξε με μια γυναίκα από το Αμβούργο προτού οι Beatles γίνουν μύθος. Το τεστ DNA έδειξε όμως πως το μωρό της Γερμανίβας δεν ήταν του McCartney. Παρ' όλα αυτά, η υποτιθέμενη κόρη τον βρήκε μόλις έγινε 23 ετών και ζήτησε να επαναλάβουν το τεστ πατρότητας, υποστηρίζοντας πως ο McCartney είχε στείλει κάποιον άλλον στη θέση του την ημέρα του τεστ. Καθώς είχαν περάσει πάνω από 5 χρόνια από το πρώτο DNA τεστ, η ένστασή της δεν έγινε δεκτή και με κατεβασμένα μούτρα πήρε το αεροπλάνο της επιστροφής. Ο Liam Gallagher, frontman του διάσημου βρετανικού συγκροτήματος Oasis, είδε την πόρτα της εξόδου από τη σύζυγό του Nicole Appleton, η οποία τον έδιωξε από το σπίτι τους όταν έμαθε για το παράνομο καρπό του ερωτά του με τη δημοσιογράφο Λίζα Γκορμπάνη. Οι κακές γλώσσες λένε ότι το ειδήλιο πλέχθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που εκείνη του πήρε για τους New York Times. Το τεστ DNA απλώς επιβεβαίωσε την αταξία του Liam.
Αθώοι και ένοχοι όλοι βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα, κάνοντας όλους τους διάσημους στάρ συναδέλφους τους να το σκεφτούν λίγο καλύτερα πριν αποφασίσουν να υποκύψουν στις αδυναμίες τους, καθώς ουδέν κρυπτών από το τεστ DNA. Με αφορμή, κύριε Πάγκαλε, αυτό το βίντεο, χωρίς ασφαλώς να μας πείτε ονόματα, αλλά έχουν απευθυνθεί και, ας πούμε, διάσημοι Έλληνες σε εσάς για να κάνουν ένα τεστ πατρόντος. Γιατί όχι, όλοι μπορούν να έχουν αποτανθεί και άνθρωποι διάσημοι, όλοι είναι διάσημοι. Mm-hmm. Και όλοι... Ενώ έτσι μεγάλα ονόματα, ας πούμε. Γνωστοί ναι. μας. Έχουν και γνωστοί σας και δεν ξέρω. Πάντως είναι διάσημοι. Γνωστά άτομα, τα οποία μπορώ να πω ότι αποδέχθηκαν το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή η αποδοχή του αποτελέσματος παρά ελάχιστες περιπτώσεις, όπως σας είπα, είναι 99,9%. Δηλαδή mm-hmm. ο κόσμος αποδέχεται αυτό που βλέπει μπροστά του να υπάρχει. Μα δεν μπορεί, νομίζω, και διευκολύνει πολλές φορές, να σας πω αυτό, και την εξοδικαστική εξέταση. Ναι, γιατί άμα είναι το διότι αποτέλεσμα... τακτοποιούνται τα θέματα χωρίς να μπλέκει κανείς μέσα σε δικαστικούς αγώνες, οι οποίοι είναι επίπονοι και. Κοστοβόρη. Έτσι πρέπει να πληρώνεις δικηγόρους και να πρέπει να περιμένεις να κάνεις. Είναι λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, το πιο σωστό να γίνει και να πάρει ο κάθε άντρας την ευθύνη του, αν του τύχει κάτι τέτοιο. Ναι, είμαι ο πατέρας και αυτού του παιδιού, όπως ίσως και άλλων. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι φυσικό. Στις σχέσεις των ανθρώπων σήμερα δεν έχουμε τις προκαταλήψεις που είχαμε πριν από μερικά χρόνια. Και το παιδί δεν φταίει ποτέ. Και το παιδί δεν φταίει ποτέ. Και κυρίως το παιδί δεν φταίει ποτέ. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Και το παιδί έχει ανάγκη, ότι... άσχετα αν ζει μαζί και με τους δύο γονείς ή όχι, από πού. Ξέρετε, πάντοτε είμαστε σωστοί όταν μπαίνουμε στη θέση των άλλων σε μια υπόθεση. Γι' αυτό και προσωπικά το ξαναλέω άλλη μια φορά, μπαίνω στη θέση του παιδιού που το έχει αρνηθεί ο πατέρας. Φανταστείτε και εσείς τους εαυτούς σας ότι... με ένα πατέρα που σας έχει αρνηθεί. Και δεν τον έχετε δει ποτέ. Να δεν θέλει να σας δει ποτέ. Και ενήλικες σε εσάς, δεν είναι μόνο τα μικρά παιδιά. Μπορεί, ας πούμε, να έρθει και φυσικά. Μια κοπέλα ή καταρχήν, ένα αγόρι 20-30 χρονών βέβαια, και να θέλει να καταρχήν μάθει να σας πω κάτι που ίσως δεν το φανταζόστε, αλλά ναι. το έχουμε. Σπάνια, αλλά το συμβαίνει. Υπάρχει και τεστ μητρότητος, έτσι. Mm-hmm. Το οποίο προκύπτει μερικές φορές από αμφισβητήσεις για το παιδί που δόθηκε από το μυφτήριο. Ναι, έχουμε πολλές από το παιδί που γεννήθηκε από εξωσωματική γονιμοποίηση, για τη λήψη οαρίου. Και υπάρχουν και αυτές υποθέσεις. Ναι. Βέβαια. Και βέβαια μέσω αυτών των υποθέσεων υπάρχουν και βρήματα που τους δικαιώνουν, έτσι. Δηλαδή μερικές φορές, κυρίως όχι από μυφτήριο, αλλά από εξωσωματική. Απλά αυτές είναι οι πολύ δύσκολες περιπτώσεις, γιατί το να διαπιστώσεις ότι το παιδί που σου δώσαν στην αγκαλιά στο μυφτήριο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι δικό σου. Έχουν κάποιες, αλλά εκεί είναι πολύ περιορισμένο το θέμα, ειλικρινά σχεδόν μηδενικό. Ενώ από την εξωσωματική υπήρχαν μερικές περιπτώσεις. Και έχει να κάνει και με κακουργηματικές πράξεις. Άλλο πράγμα. Επίσης, το τεστ επεκτείνεται, να το πω και αυτό, σε συγγενικές σχέσεις ευρύτερες. Έχει συμβεί δηλαδή να ζητήσει εγγονάκι, αν είναι ο παππούς αυτός ή η γιαγιά, ή ο παππούς να ζητήσει αν είναι το εγγονάκι και για να τον κληρονομήσει και για περιουσιακούς λόγους. Διάφοροι λόγοι. Και ζητάει, ναι, δεν λείπουν οι γονείς, πέθαναν οι γονείς και ζητάει αν το παιδί αυτό είναι πραγματικά παιδί του γιού του. Οπότε μπορεί να γίνει το τεστ και σε δεύτερο βαθμό συγγένειας. Όπως μπορεί να γίνει και μετά θάνατον. Έτσι, μπορεί να πάρει κανείς ιστούς, κόκαλα κυρίως. Θανόντων με ειδικό τρόπο και από αυτό το DNA να κάνει το ίδιο τεστ. Και πρόσφατα είχαμε μια διαφορά. Μπήκαμε στα δυσάρεστα. Στα δύσκολα. Να μείνουμε όμως σε αυτό το σημείο που αυτό έτσι θέλω να μείνει από την συζήτησή μας, ότι αυτό το τεστ είναι πολύ έγκυρο και από εκεί και πέρα δεν φταίει ποτέ το παιδί και όσοι είναι να αναλάβουν την ευθύνη του. Που δεν κρυπτών υπό τον ήλιο του DNA. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211-5550-540 και όλα μπορεί να αλλάξουν.
είπαμε να πούμε πολλά εδώ, γιατί έχουμε ετοιμάσει και πολλά θεματάκια. Έχουμε να φτιάξουμε τα στολίδια μας σήμερα. Φτηνά οικονομικά και μόνοι μας, γιατί είπαμε ότι οι γιορτές θέλουν αγάπη και έμπνευση και τύχη, όπως γράφει αυτή η μπάλα, που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Αλλά για να μπορούμε να είμαστε άνετοι τις ημέρες των γιορτών. Χιόνισε και τις περασμένες μέρες την Πάρνηθα, την είδαμε ολόλευκη. Βροχές, καταιγίδες, χαμός. Οπότε καλό είναι να εξοπλιστούμε σωστά για όλα τα ενδεχόμενα, Βασίλη Αρυμπαλίδη. Που έχουμε να κάνουμε την ασφάλειά μας και με τις μετακινήσεις μας. Και με τις μετακινήσεις μας ασφαλώς. Γιατί ειδικά αυτές τις ημέρες των εορτών, Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι, τι βλέπουμε? Ένα αυτοκίνητο να ταξιδεύει, ένα στρώμα από πάνω. Ένα αυτοκίνητο να ταξιδεύει, τρεις βαλίτσες από πάνω. Λάθος. Και είναι και αυτά που λες, που είσαι, ξέρω εγώ, στην Εθνική και λες: Θεούλη μου, κάνε μην του φύγει τώρα όλο αυτό που έχει πάνω στο αυτοκίνητο, φορτώσει και έρθει πάνω μου. Και πρέπει να πούμε ότι έχουν προκληθεί και πάρα πολλά τροχαία, έτσι, ατυχήματα. Το βασικότερο από όλα είναι τα τροχαία. Από εκεί και πέρα να δώσουμε και έμφαση και σε κάτι άλλο που πονάει την τσέπη μας. Ναι, γιατί τα χρήματα. Ναι, να φύγει τώρα. Γιατί έχει το, να κάνει το με την κατανάλωση καυσίμου. Από το αλληνού μπροστά και να έρθει στο δικό στο παμπρίς. Αυτό. Και αυτό. Βέβαια. Οπότε, εμείς είπαμε, εσύ δηλαδή, εδώ ο car expert της εκπομπής, είπαμε να δείξουμε στους τηλεθεατές μας πώς μπορούν να προετοιμαστούν σωστά. Να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα αξεσουάρ και για να ταξιδέψουν με ασφάλεια και για να έχουν μία οστοδιακό χαμηλή... Μπάρε. Μπαγκαζιέρα, την μπαγκαζιέρα. Μπαγκαζιέρα, χάρες ποδηλάτους, χάρες σκι. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Θα τα δείξουμε. Όλα αυτά μαζί σε ένα βίντεο. Μπορείς να βάλεις και μόνος. Πάμε να το δούμε, γιατί ούτε η Βίκη ούτε εγώ πρόκειται να μάθουμε πώς γίνεται στα λόγια. Το τεστ εδώ πότε θα σας κάνω να πάμε με τα λάδια. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να βγάλουμε το χιουμοριστικό βίντεο, έτσι να μας βάλει σε εμάς χωρίς οδηγίες να στήσουμε τις μπαγκαζιέρες και όλα αυτά. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό χωρίς οδηγίες, βάλτε μπαγκαζιέρα στο αυτοκίνητο. Άντε να δούμε πώς θα γίνει. Γιώργο, θα περάσουμε και ωραία. Και θα περάσουμε και ωραία εμείς. Και να το βάλουμε και στο διαδίκτυο να γίνει χαμός να γελάς και το πρωταλλαγκάκι. Εκατομμύρια του, πάμε όμως τώρα να δούμε πώς γίνεται σωστά. Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και οι περισσότεροι, στην άκρη του μυαλού μας, σκεφτόμαστε πώς θα ξεκλέψουμε λίγο χρόνο για ξεκούραση και χαλάρωση. Το αυτοκίνητο είναι το μέσο που θα χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο ποσοστό των εκδρομέων. Μαζί όμως με το αγαπημένο μας όχημα, θα μεταφέρουμε ογκώδη αντικείμενα, ποδήλατα και ίσως κάποιοι και πέδιλα του σκι. Πάμε να μάθουμε ποια είναι τα κατάλληλα αξεσουάρ για τις ασφαλείς μας μετακινήσεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω ένα θέμα με το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Είναι να ταξιδέψω, μάλιστα, αλλά το port bagage δεν μου φτάνει. Μάλιστα. Παιδιά, γυναίκα, θέλω περισσότερο χώρο. Τι να κάνω? Έχουμε τη λύση. Περάστε μέσα, να σας δείξω. Έχουμε μια λύση εδώ, η οποία είναι μπαγαζιέρα οροφής. Τοποθετείται σε όλες τις οροφές των αυτοκινήτων. Χωρητικότητα 410 λίτρων. Εύκολη είναι η τοποθέτηση? Πάρα πολύ εύκολη, με ειδικά γατζάκια, τα οποία τοποθετούνται και από τη σύζυγό σας. Θέλει και ειδικό ή μπορώ και εγώ μόνος τίποτε, να, το, εύκολα, να την εύκολα, βάζω και να την βγάζω? Εύκολα, εύκολα. Είναι υπάρχει και μεγαλύτερη μπαγκαζιέρα? Υπάρχουν, αλλά αυτό είναι το πιο κινήσιμο μέγεθος, είναι 410 λίτρων, εντάξει, στο 1,75 μήκος και χωράει πάρα πολλά μπαγάζια και ναι, καροτσάκια. Αλλά... ποδήλατα χωράει? Για τα ποδήλατα υπάρχουν αρκετές λύσεις. Μία λύση είναι για την πίσω πόρτα του αυτοκινήτου. Α, στο πορμπαγκάζ. Είναι έως 3 ποδήλατα, πιάνει με ημάντες και το άλλο μοντέλο πιάνει με λαμάκια πάνω κάτω. Δεν υπάρχει και η λύση άμα θέλουμε να βάλουμε το ποδήλατο και στην οροφή του αυτοκινήτου? Υπάρχει και η λύση για την οροφή του αυτοκινήτου με αυτά τα συγκεκριμένα σκαφάκια, τα οποία τοποθετούνται απάνω στις μπάρες τις ειδικές. Πιο οικονομικό ποιο είναι? Πιο οικονομικό είναι της πίσω πόρτας. Όταν θα πάμε για σκι, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Για σκι και δεν χωράνε τα σκι μέσα στο αυτοκίνητο? Υπάρχει και η λύση για σκι. Είναι το συγκεκριμένο μοντέλο εδώ πέρα, τα συγκεκριμένα μοντέλα, για 3 ζευγάρια, για 4 ζευγάρια ή για 6 ζευγάρια σκι.
τα οποία τοποθετούνται εδώ ακριβώς. Να μπαίνουν εδώ τα πέδιλα και κλείνει. Και κλείνει ή πέδιλα ή snowboard. Ασφαλείας όλα και αεροδυναμικά πάνω απ' όλα. Τελικά την πήραμε την μπαγκαζιέρα, έχουμε τώρα χώρους άθωνους, θα βάλουμε τα πράγματα μέσα, θα βάλουμε τα παιδιά, θα βάλουμε τα σκυλιά, θα βάλουμε τα ποδήλατα, όλα θα τα βάλουμε και θα φύγουμε, θα περάσουμε καλά. Άντε, bye bye. Αυτό το θέμα του σκυλιού είναι μεγάλο θέμα. Καλά, το σκυλί δεν το βάλουμε στην μπαγκαζιέρα. Ναι, γι' αυτό σου λέω, επειδή θες να το βάλεις μέσα το σκυλί, πρέπει να βρεις που θα βάλεις στα μπαγκάζια. Υπάρχει ειδικό σπιτάκι για σκυλί, γιατί βλέπουμε συχνά πυκνά σκυλιά στη θέση του οδηγού, του συνοδηγού πίσω. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ναι, αλλά αυτό πιάνει όλο το πορπαγκάζ. Την ασφαλεία μας προσέχουμε, νομίζω, πάρα πολύ. Ναι, αλλά Βασίλη, νομίζω ότι θα συμφωνείς μαζί μου ότι στην Ελλάδα δεν είναι τόσο συνηθισμένο να το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, οι περισσότεροι βάζουν το σκυλί, όπως λέει και σωστά η Κιμ, μέσα στο αυτοκίνητο. Εντάξει, εμείς λέμε ποιο είναι το σωστό. Αυτό που λένε είναι σωστό. Αλλά τα κλειδιά που λες πιάνουν όλο το χώρο. Άρα παίζεις μια μπαγκαζιέρα, βάζεις τα πράγματα πάνω, βάζεις το σκυλί πίσω και είσαι μια χαρά. Αυτά πρέπει να τα μαθαίνουμε στη σχολή οδηγών. Καλά, αυτό είναι μια πικρή ιστορία. Μην αρχίσουμε να τελειώσουμε. Κάτι πολύ σημαντικό γιατί το βλέπουμε καθημερινά. Βλέπουμε σχάρες ποδηλάτων. Οι οποίες δεν έχουν ποδήλατα πάνω. Τις ξεχνάνε, τις αφήνουν. Ναι. Πάρα πολύ επικίνδυνο για τους αναβάτες, για τους πεζούς. Μπορεί να πέσεις πάνω και να σκοτωθείς. Όχι να τραυματιστείς, να σκοτωθείς. Και να πούμε και κάτι, γιατί ο Έλληνας θέλει να τα ακούσει. Πρόστιμο από την τροχέα. Αν δεν έχεις ποδήλατο πάνω, 80 ευρώ. Το ξέρουν. Δεν το ξέρουν οι περισσότεροι. Συγγνώμη, αν έχεις σχάρα, μπάρα, όπως λέγεται σχάρα, αυτό. Σχάρα ποδήλατο. Ποδήλατο. Και δεν έχεις το ποδήλατο 80 επάνω, ευρώ. 80 ευρώ. Και πιο πάνω. Αν κρύβει και την πινακίδα, 400 ή 300. Ή 300 ή 400. 300 πρέπει να είναι. Πολλά. Πάρα πολλά. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Και θα βιδώνεις και θα ξεβιδώνεις κάθε φορά τη σχάρα για να μεταφέρεις το ποδήλατο. Αυτά είναι πολύ εύκολα. Τώρα, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, είδαμε πολύ κάποια πολύ απλά πράγματα. Είναι με κλειψάκια. Εκτός και να έχουμε μόνιμα το ποδήλατο πάνω. Πάντως, αμφιβάλλω δυστυχώς αν όλες αυτές οι μπάρες, μπαγκαζιέρες και αυτά είναι σωστά τοποθετημένες. Εγώ τις βλέπω στον δρόμο και τρέμω όταν έχω τέτοιο αυτοκίνητο μπροστά μου. Τρέμουν και αυτές, γι' αυτό. Πάνε κάπως. Πάνε κάπως. Αυτές που είδαμε, ας πούμε, τέτοιες μπαγκαζιέρες ή. Όχι και τέτοιες. Συγγνώμη, αν αυτό φύγει όλο και. Δεν φεύγει αυτό. Δηλαδή, είναι, πώς να το πω έτσι, απλά κουμπωμένο τόσο καλά πάνω στο αυτοκίνητο, γιατί υπάρχουν ειδικές υποδοχές. Ναι. Που δεν φεύγει με τίποτα. Και, δηλαδή, και να το έχει κάνει λάθος, να... ας πούμε, και να το έχει κάνει λάθος πάλι, δεν φεύγει. Λάθος δεν μπορείς να το κάνεις. Ή το στην ουσία κουμπώνει. Δηλαδή, άμα το κάνεις λάθος. Στην ουσία κουμπώνει πάνω στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, σαν ένα κλιπς, δεν έχει δηλαδή να. Εκτός αν δεν το κουμπώσει, να ακούσει το κλιπ. Ναι, τον ήχο. Ναι, αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα, αλλά αυτά τα απλά πρέπει να τα κάνουμε και σωστά. Δυσκολεύομαι. Κοστίζουν λίγο, αλλά εντάξει. Γι' αυτό βρίσκει έναν άνθρωπο που τα ξέρει να τα κάνει και τα κάνει αυτό και τελειώνει το θέμα. Γι' αυτό έχουμε εσά του άντρε, αγαπητοί. Για την ασφαλειά μα και την ασφαλεία των γύρων μα. Και εσύ απλά και λίγο θα παίρνει τα αυτοκίνητα να ξεκινήσει. Θα έχουν κουβαλήσει οι άλλοι τι βαλίτσε, τα σκυλιά, τα γατιά, τα παιδιά. Και σε πα την τζαντούλα και θα πει το αυτοκίνητο. Θα τον φορτώσει με βαλίτσε, έχει να κουβαλήσει. Μοιράζει. Λοιπόν, θα σας αφήσω εδώ για πάρα πολύ λίγο και εσύ, γιατί αυτά τα ξέρεις. Τα άλλα μπορεί να μην τα ξέρεις, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι ξέρεις πώς στολίζουμε ένα δέντρο χριστουγεννιάτικο μόνοι μας. Ξέρω να στείνω το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τα πρακτικά, ναι. Τα τεχνικά θέματα. Εντάξει, ο στολισμός είναι για τα παιδιά και τη σύζυγο. Να είδατε, μας ξεχωρίζουν τότε, γιατί και εμείς να μάθουμε την μπαγκαζιέρα. Συγγνώμη δηλαδή. Φάτε λίγο από τα ωραία γλυκά εδώ που μας έχει φέρει το τσουκερίνο. Τι είναι αυτό, παιδιά, μιλόπιτα. Φοβερό. Λοιπόν, σας το αφήνω εδώ. Είναι αυτά τα ωραία τα γλυκά που μας αφήνει εδώ το τσουκερίνο για τις εκπομπές μας το Σαββατοκύριακο, γιατί πρέπει να μας γλυκάνουν και λίγο. Έτσι. Όταν θα γυρίσει, θα υπάρχει. Εγώ τώρα πάω να φτιάξω στολίδια χριστουγεννιάτικα για το δέντρο, με τύχη, με ό,τι άλλο θέλετε. Να, τι άλλο έχει εδώ. Με αγάπη. Να, αυτό είναι. Ωραίο η πολύ αγάπη. Ωραίο. Αγάπη. Αγγελίνα Παπαδημητρίου κοντά μας. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλά, έχει γίνει χριστουγεννιάτικο παιδικό. Αχ, μαζί κόπαμε. Πιάστε κόκκινο, να, εδώ.
Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Λοιπόν, θα δείξουμε πώς μπορεί η μαμά μαζί με τα παιδιά της να φτιάξουν στολίδια, μπάλες για το δέντρο τους, με τα ονόματά τους, της μαμάς, του μπαμπά ή των παιδιών. Και ό,τι άλλο. Και ή να δωρήσουν σε φίλους ή με ευχές ή με 2014. Πώς μπορούμε με πολύ οικονομικά υλικά να φτιάξουμε μόνοι μας και για το δικό μας το δέντρο τα στολίδια και για να τα χαρίσουμε. Ωραία, πάμε. Λοιπόν. Καταρχήν παίρνουμε μπάλα φελιζόλαιο, που είναι και άθραυστη, είναι ασφαλής για τα παιδιά, δεν σπάει. Μεγάλη, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ ακριλικά χρώματα. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε και τέμπερες που μπορεί να έχουν τα παιδιά που να χρησιμοποιούν στο σχολείο, στις δραστηριότητές τους. Οπότε, αρχικά παίρνουμε και κάνουμε τη βάση της μπάλας μας, ό,τι χρώμα θέλουμε. Θέλει δύο χέρια συνήθως το ακριλικό, γενικά το φελιζόλαιο, επειδή δεν απορροφάει. Να φορέσουμε γαντάκια. Όχι, δεν χρειάζεται να φορέσουμε γαντάκια, όχι. Δεν χρειάζεται, το ακριλικό έτσι κι αλλιώς φεύγει πολύ εύκολα και με το νερό. Οπότε περνάμε πρώτα τη βάση, το χρώμα της επιλογής μας, δηλαδή μία μπάλα έτσι όπως τη βλέπουμε τώρα από φελιζόλ, γίνεται ένα αριστούργημα, το οποίο το έχουμε φτιάξει και μόνοι μας, λοιπόν. Χρειαζόμαστε ένα ποτηράκι για να τα αφήνουμε να στεγνώνουν, ένα ποτηράκι με νερό για να ξεπλένουμε το πινελάκι μας. Τώρα για οικονομία χρόνου, εγώ έχω ετοιμάσει μία στο χρώμα αυτό. Στο χρώμα το ωραίο το ροζ. Δύο μία κοριτσίστικη βαλίτσα. Ναι. Απλά αυτά. Επειδή για να στεγνώσει πρέπει να την βάλουμε σε ένα ποτηράκι. Ναι. Μετά θα την γυρίσουμε ανάποδα. Θα βάλουμε και την άλλη μισή. Το πρώτο βήμα είναι σίγουρα εύκολο. Μπράβο. Οπότε στο τέλος του βήματος αυτού, μπράβο, έχουμε την μπάλα μας έτοιμη. Κατόπιν, γράφουμε το όνομα που θέλουμε. Συνήθως σε κάτι έτσι έντονο, σε μια μπλε μπάλα, σε μια πράσινη, σε μια γκρι, σε μια ροζ, γράφουμε λευκά γράμματα για να φαίνονται ωραία. Οπότε. Ή και σε χρυσό, όπως έχετε εδώ. Ή και σε χρυσό, ναι. Συνήθως τα παιδικά τα κάνουμε λευκά, γιατί είναι λίγο πιο. Ναι, πιο μπεμπέ. Πιο μπεμπέ, μπράβο. Οπότε διαλέγουμε ένα όνομα, γράφουμε Φέι. Με ένα πινελάκι λίγο πιο λεπτό από αυτό που κάναμε τη βάση της μπάλας μας. Γράφουμε το όνομα. Με παχιά έτσι ωραία γράμματα. Δύο χεράκια έτσι για να φαίνεται καλά. Οπότε το όνομα το έχουμε έτοιμο. Στη συνέχεια, ζωγραφίζουμε μία φιγούρα, μία παιδική φιγούρα. Ωραία, θέλεις να κρατήσω, να βοηθήσω. Όχι, θα τη βάλω τώρα εδώ. Μπορούμε να κάνουμε δηλαδή μια ωραία πριγκίπισσα, έναν ωραίο πρίγκιπα, μια νεραϊδούλα, έτσι να είναι λίγο πιο προσωποποιημένη η μπαλίτσα, να μην έχει απλά μόνο το όνομα. Μπορούμε και από το ίντερνετ, αν δεν έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη φαντασία να σκεφτούμε πώς μπορεί να είναι ένα παιδάκι, μια νεράιδα. Πολύ ωραίο είναι αυτό με την πριγκίπισσα. Με την πριγκίπισσα, ωραία. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε, κάνουμε το κεφαλάκι της. Ξεπλένουμε. Έχουμε έτσι ένα πανάκι να. Και τα παιδιά βέβαια θα τα αφήσουμε ελεύθερα να ζωγραφίσουν. Και τα παιδιά μπορούμε. Φυσικά. Και αφηρημένα σχέδια. Είναι και ωραίο για δώρο και αυτό. Είναι πολύ ωραίο για δώρο, πολύ προσωπικό. Μπορούμε να γράψουμε εδώ. Οικογένεια. Ναι. Και το όνομα, το επίθετο της οικογένειας. Κάνουμε εδώ πέρα ένα ωραίο φορεματάκι στην πριγκίπισσά μας. Χρησιμοποιούμε έτσι έντονα ωραία ζωηρά χρώματα που αρέσουν στα παιδάκια και τους κάνουν εντύπωση. Βάζουμε. Ποια, Γιώργο? Κάνουμε. Έχει και ημερομηνία γέννησης. Είναι ωραία τώρα που λέτε για ημερομηνία γέννησης και για νεογέννητο μωράκι. Είναι πολύ ωραία ιδέα δώρου. Την παραμέλειψα. Το όνομα του μωρού. Κάνουμε μια ωραία, ένα ωραίο στέμα στην πριγκίπισσά μας. Αυτό τι χρώμα είναι? Αυτό είναι βεραμάν. Όχι το χρώμα, ενώ ακριλικό είναι. Αυτά είναι ακριλικά όλα. Ακριλικό, ναι. Stick. Και αυτό ναι, είναι πιο βολικό γιατί κάνουμε λίγο πιο, μικρή, λίγο πιο πολύ λεπτομέρεια. Και δεν χρειαζόμαστε πινέλο. Μπράβο. Και δεν χρειαζόμαστε πινέλο. Αυτά εύκολα. Αυτά πολύ εύκολα. Σε πολύ κεντρικά μαγαζιά έτσι, του εμπορίου και πολύ οικονομικά, πάρα πολύ οικονομικά. Και μας βοηθάνε πιο πολύ να κάνουμε τις λεπτομέρειες. Αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί βοηθάει όντως. Και γιατί δεν θέλει λεπτομέρεια. Πινέλο, δεν θέλει νερό και για τα παιδιά πιο βολικά κάνουμε έτσι ωραία τα μαλάκια τη. Αχ, τι ωραία που και εύκολα που τα κάνετε εσείς. Κάνουμε ωραία, έτσι, ωραίες βούλες να γεμίσει η μπάλα μας. Να γίνει έτσι πιο παιχνιδιάρικη, πιο παιδική. Με ένα άλλο χρώμα, ένα ωραίο πράσινο με γκλίτερ. Μπορούμε να κάνουμε έτσι ωραίες σερπαντίνες. Το αγαπάνε τα παιδιά. Ναι, ναι. Τα κορίτσια, τα κορίτσια, τα κορίτσια. Να διευκρινίσουμε. Μπορούμε να βάλουμε έτσι και ωραία πουά
mm-hmm. μέσα στο όνομα να το κάνουμε. Καταπληκτικό. Ακόμα πιο παιδικό. Και για το παιδικό δωμάτιο. Και εγώ τώρα που έλεγα πριν για δώρο, είναι ας πούμε τώρα τα τελευταία χρόνια έχω δει πολλές φορές, έχει ξαναεπανέλθει μόδα να φτιάχνουμε ας πούμε κάποια δέσματα, κάποια μελομακάρονα, κουραμπιέδες και να τα βάζουμε σε ωραία καλαθάκια και σωστά. να τα χαρίσουμε σε αγαπημένους ανθρώπους. Και αυτό γίνεται πολύ ωραίο καλαθάκι, δηλαδή σε ένα έτσι πολύ απλό καλάθι να βάλουμε μέσα δύο μπάλες. Με τα ονόματα της οικογένειας που μας έχει ως καλεσμένους. Είναι πολύ ωραία ιδέα για το ρεβεγιόν, αν έχουμε τραπέζι. Να είναι σαν σε κάθε πιάτο, ναι, να είναι μία μπάλα με το όνομα πολύ του καλεσμένου μας. Νομίζω ότι θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα, ειδικά αν το έχουμε φτιάξει εμείς και με τα παιδιά μας. Μετά, πώς βάζουμε τώρα το ρεβεγιόν. Τώρα, μέσω, θα σας πω λοιπόν. Κάνουμε και τα χεράκια της πριγκίπισσας. Ναι, να μην αφήσουμε την πριγκίπισσα χωρίς χεράκια. Να μην την αφήσουμε χωρίς χέρια. Λοιπόν, οπότε τις κάνουμε έτσι δύο ωραία χεράκια χαρούμενα, ανοιχτά. Και μπορούμε να προσθέσουμε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, στη συνέχεια, παίρνουμε αυτά τα πολύ οικονομικά, είναι τα ελάσματα που έχουν όλες οι μπάλες οι χριστουγεννιάτικες. Τη βάζουμε στο κέντρο της μπάλας, βάζουμε το έλασμα στο κέντρο της μπάλας. Ναι. Ένα οποιοδήποτε κορδελάκι, το περνάμε από εδώ. Κύριε Παπαδημητρίου, φοβερό. Και είναι έτοιμη η μπάλα μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Παιδιά, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Η μπάλα είναι έτοιμη, λοιπόν. Ωραίο. Βασίλη. Εγώ λέω να ζωγραφίσεις και ένα αυτοκινητάκι. Και αυτοκινητάκι είναι πολύ ωραία ιδέα. Με ένα ωραίο φιωγκάκι, σε ένα ωραίο μπαλάζ. Με προστολισμένο αυτοκίνητο δεν έχω δει ποτέ. Χριστουγεννιάτικο. Πάλι είπαμε πρωτότυπο. Με το ίδιο σκεπτικό μπορούμε να κάνουμε τέτοια ωραία μαξιλαράκια, τα οποία είναι γεμισμένα με κανέλα και γαρίφαλο και μυρίζουν καταπληκτικά χριστουγεννιάτικα. Αυτά είναι με υφάσματα, αλλά μπορούμε να τα κάνουμε με την ίδια λογική. Ναι. Αντί να ζωγραφίσουμε μπάλα, να ζωγραφίσουμε ένα ωραίο μαξιλάρι. Ζωγραφίζουμε πάντα σε καραβόπανο. Αυτό είναι πολύ οικονομικό ύφασμα. Παίρνουμε λοιπόν καραβόπανο, το ράβουμε, παίρνουμε το γεμίζουμε. Καραβόπανο, ναι. Το κόβουμε ό,τι σχήμα θέλουμε. Τετράγωνο, καρδιά, το μέγεθος αστέρι, θέλουμε, ό,τι θέλουμε. Ναι. Ζωγραφίζουμε το ένα φυλλαράκι του. Και στη συνέχεια έχουμε μία πλατούλα από το ίδιο ύφασμα, χωρίς να είναι ζωγραφισμένη, και με μια βελονίτσα το ράβουμε γύρω-γύρω, αφήνοντας ένα πολύ μικρό κενό, ίσα-ίσα να περάσουμε, να βάλουμε βαμβακάκι, που μπορεί να είναι από κάποιο παλιό μας μαξιλάρι, δεν είναι ανάγκη να το αγοράσουμε, και βάζουμε και ωραία κανέλα και γαρίφαλο τριμμένα. Μαζί με από το σπίτι. Ναι, ανακατεμένα με το βαμβακάκι. Και γεμίζουμε το μαξιλαράκι μας, αυτό είναι ένα ραμμένο και ζωγραφισμένο. Ναι. Δείχνω πώς, δηλαδή. Η ζωγραφιά μας είναι στη μέσα πλευρά. Και το ράβουμε. Μπράβο, το ράβουμε από την ανάποδη, ούτως ώστε όταν γυριστεί να μην φαίνεται η ραφή. Σωστό. Τώρα εγώ να σας πω θα το ράβω απ' έξω. Απ' έξω. Θα το σκεφτόμουν, θα το γυρνούσα. Οπότε το γυρνάμε από την άλλη μεριά, για να φανεί η ζωγραφιά μας. Με κάτι μυτερό, ένα πινέλο ή ένα καλαμάκι από σουβλάκι, τεντώνουμε έτσι λίγο τις γωνίτσες, να φανεί έτσι ωραία. Μπορούμε να βάλουμε και μία μικρή κορδελίτσα πάλι από τη μέσα μεριά, ώστε να γίνει στολίδι το μαξιλάρι μας. Οπότε είναι έτσι, πριν γίνει έτσι. Γεμίζουμε με βαμβάκι, έχουμε ωραίο βαμβακάκι. Και αυτό το συγκεκριμένο δηλαδή είναι από ένα παλιό μαξιλάρι. Και πόσο γρήγορα, δηλαδή τώρα τίποτα. Ναι, ο χρόνος ο περισσότερος είναι στο να στεγνώσει. Δεν είναι στο να το φτιάξει. Για την μπάλα λέω τώρα, έτσι. Ναι. Εντάξει, το μαξιλάρι και για την μπάλα και για το μαξιλάρι. Οπότε βάζουμε ξύλα κανέλα, τα οποία τα έχουμε κόψει με το χέρι και μυρίζουν άμεσα, δηλαδή μυρίζουν πολύ περισσότερο. Αχ, ωραία, ναι. Η τριμμένη κανέλα δεν είναι ιδανική, γιατί μπορεί να φεύγει από τις ίνες του υφάσματος. Οπότε βάζουμε κανέλα και γαρίφαλο, γεμίζουμε με το μαξιλαράκι μας. Με βαμβάκι. Και εδώ πέρα πάλι πάνω μπορούμε να ζωγραφίσουμε οτιδήποτε. Μπορούμε να κάνουμε όλη την οικογένεια. Μπορούμε να κάνουμε την οικογένεια των καλεσμένων που μας έχουν τραπέζι χριστουγεννιάτικο, ρεβεγιόν. Μπορούμε να κάνουμε σε ένα πάρτι που έχουμε για τα παιδάκια τα καλεσμένα καθέ μαξιλαράκι με τα όνοματά τους. Και στη συνέχεια απλά το κλείνουμε. Ζωγραφίσει. Αυτό όχι, αυτό είναι ύφασμα. Ναι. Αυτό είναι σχέδιο υφάσματος, το οποίο το αγοράζουμε με το μέτρο και κόβουμε κάθε πάρτι. Τετραγωνάκια. Ναι. Δηλαδή από όλες τις καρδιές που έχει το ύφασμα και είναι και αυτό που κάνω είναι μικρά ιδέα. Μαξιλαράκια. Και κάνεις μικρά μαξιλαράκια. Τι ωραία. Και αυτά με τα ταρανδάκια και αυτά με τα γιοβασιλάκια. Δύο δηλαδή τέτοια πολύ απλά μαξιλαράκια γίνονται ένα πολύ ωραίο γούρι. Να και αυτό εδώ με το 2014. Και η γυάλινη μπάλα για κάτι πιο καλό, για πιο μεγάλους. Τέλος, το 2014 θα είναι η χρονιά μας. Τέλος, θέλει δεν θέλει. Οπότε
κλείνουμε το μαξιλαράκι πάλι με την κλωστούλα και τη βελονίτσα μας και είναι έτοιμο. Και γίνεται ένα πολύ ωραίο δώρο. Λοιπόν, εγώ θα βλέπω και μία ωραία σαντούλα. Ίδιο σκεπτικό πάλι με καραβόπανο. Πιο μεγάλο κομμάτι. Στράβουμε πάλι γύρω-γύρω. Santa Baby. Santa Baby. Και γράφουμε πάλι τα ονόματα των παιδιών. Να, εγώ βρήκα την τσάντα μου για τις γιορτές. Πολύ Γιώργος. Λέει και Τζόρτζ. Συγγνώμη, εδανίστηκα λίγο την τσάντα σου. Χαρά μου. Θα φτιάξω μια δικιά μου όμως που θα λέει το δικό μου το όνομα. Και αυτά πάλι είναι πολύ ωραία ιδέα για να βάλουμε μέσα γλυκίσματα, μπισκοτάκια για τα παιδιά, να κάνουμε δώρα. Πολύ χειροποίητη δουλειά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και έτοιμη και η Φέη. Έτοιμη και η Φέη να στεγνώσει. Και όλα τα ονόματα που θέλουμε να φτιάξουμε. Που προορίζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Καλά, καλές γιορτές να έχουμε. Λοιπόν, και αυτά μυρίζουν πολύ ωραία. Ωραία ιδέα για το σπίτι. Ωραία. Αφήνω τα χριστουγεννιάτικα, τα παιδικά και όλα αυτά και έρχομαι σε εσάς. Πάγατε κανένα γλυκάκι, τσοκερίνο. Ζαχαρωτό, ζαχαρωτό. Έχω κάτι τσίπισα, θα πω την αμαρτία μου, κάτι πήρα. Γιατί θα το φάμε στο τέλος όλο. Για πες μας όμως τώρα, αφού εσύ έφαγες κάτι και έχεις μαζέψει δυνάμεις, τι μας έχεις φέρει από το εγώ βαστιλέτο. Σήμερα σας έχω φέρει ένα αποκλειστικό θέμα, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι δεν έχει να κάνει με κάποιο εγχώριο celebrity, αλλά έχει να κάνει με ένα star, ο οποίος νομίζω να το ξέρουν και οι πέτρες. Και βλέπω πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, και αρχίζω και ενθουσιάζομαι κι εγώ, γιατί διότι κάτι μιλάμε για έναν άντρα, ο οποίος Kim έχει μεγάλο fan club, έχει φτάσει στα 50 του χρόνια πια, ο Johnny Depp, και παραμένει γοητευτικός. Και κάθε φορά όλες οι ταινίες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι, γίνονται επιτυχίες, πάνε ταμεία, είναι blockbusters. Η νέα του ταινία γυρίζεται στο Λονδίνο. Αυτή την περίοδο ο Johnny Depp βρίσκεται στο Λονδίνο και το govastileto.gr σας εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα, φωτογραφίες, βίντεο που μπορείτε να τα δείτε φυσικά μπαίνοντας στην κατηγορία Celebrity News. Να σας πω λοιπόν ότι για την ταινία Mordecai, αυτό είναι και το όνομά του στην ταινία, ο Johnny Depp έβαψε τα μαλλιά του ξανθά, έκανε και κάποιες αντάβγες, ενώ όπως μπορείτε να δείτε και στα πλάνα έχει περιποιημένο μουστάκι που θυμίζει τον Ηρακλή Πουαρό. Να σας πω πώς κάνεις αυτούς τους συνδυασμούς, δεν ξέρω. Ναι. Είναι ένας εκεντρικός, πλούσιος, εκεντρικός, έμπορος τέχνης ο Johnny Depp, ο οποίος φοράει και έτσι και κοστούμια της εποχής. Να πούμε ότι πρόκειται για μια αστυνομική κωμωδία, τον κυνηγούν Ρώσοι κατάσκοποι, μέσα θα δούμε... Αυτό το θέμα που μας παρουσιάζει τώρα, Αγγελική, είναι αποκλειστικό. Αποκλειστικό, του govastileto.gr, γιατί έχει τις κάμερες του παντού, στα θέματα που το αφορούν. Είναι η γόβα τελικά που σας πάει παντού και στην καινούρια ταινία του Johnny Depp. Ωραία λοιπόν, αν θέλετε να δείτε έτσι όλο το βίντεο και όλο το φωτογραφικό υλικό, μπορείτε να μπείτε στο govastileto.gr και να δείτε όλο το θέμα αυτό. Πάμε όμως τώρα στο επόμενο θέμα που μας έχει φέρει, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει να κάνει με τη βασική αιτία που αγχωνόμαστε και πώς συνδυάζεται αυτό με το τι ζώδιο είσαι. Για παράδειγμα, είσαι κρυός, ποιοι είναι οι λόγοι που σε αγχώνουν και πώς μπορείς να το λύσεις αυτό. Εγώ. Είναι πολύ απλό. Θα ξεκινήσω να σας πω έτσι επιγραμματικά. Ο κρυός αγχώνεται όταν νιώθει πίεση από τους γύρω του. Και ο τρόπος για να αντιμετωπίσει αυτό το άγχος είναι να ξεκινήσει τις αθλητικές δραστηριότητες. Πάμε στον Ταύρο. Ο Ταύρος είναι ένα ζώδιο της γης, είμαι και εγώ ο Ταύρος. Είμαστε σταθερά ζώδια, δύσκολα έτσι παίρνουμε ρίσκο και κάνουμε κάποια αλλαγή στην ζωή μας, είτε στην προσωπική είτε στην επαγγελματική. Για να μας φύγει το άγχος λοιπόν, τι κάνουμε, ξεκινάμε τη μουσική, ασχολούμαστε μάλλον με τη μουσική, το χορό και την τέχνη. Γενικότερα οι τέχνες μας αποφορτίζουν. Ο Δίδυμος αγχώνεται πάρα πολύ όταν δεν υπάρχει στασιμότητα και με τη διασκέδαση ή διαβάζοντας ένα βιβλίο του φεύγει το άγχος. Ο καρκίνος, πηγαίνοντας μια βόλτα στη θάλασσα, ηρεμεί και του φεύγει το άγχος. Θέλω να σας πω ότι είναι αναλυτικά, μπορείτε να δείτε όλα τα ζώδια, ποιοι είναι οι λόγοι, εγώ σας τα λέω πολύ επιγραμματικά αυτή τη στιγμή, και για ποιους λόγους αγχώνεται το κάθε ζώδιο, αλλά και πώς θα το αντιμετωπίσουν, τι πρέπει να κάνουν. Μας έδωσε το λουκουμάκι. Εγώ θα σας πω έτσι. Ακριβώς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
έψαχνα να βρω το μπέλα μου και τελικά το βρήκα και πήγα και αγάπησα ένα μωρό τη Ρίτα. Ρίτα 18 χρονών και εγώ 45. Ρίτα εσύ είσαι στην αρχή και εγώ στο παραπέντε. Λοιπόν, ωραία η μουσική, ωραία και τα δώρα. Γι' αυτό πάμε να δώσουμε δώρα τώρα, Στέφανε. Να δούμε ποιον ή ποια έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή σήμερα για να παίξουμε μουσικό quiz. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς, από πού μας τηλεφωνείτε? Από Μενίδη. Από Μενίδη, το όνομά σας? Σπύρος από Μενίδη. Το όνομά σας? Σπύρος. Σπύρος, πολύ ωραία. Έχετε μπει έτσι στο χριστουγεννιάτικο το κλίμα? Προσπαθούμε βάσει της εποχής φυσικά, έτσι. Ακριβώς. Νομίζω ότι είδατε προηγουμένως και τα στολίδια που μπορούμε να φτιάξουμε με πολύ οικονομικό τρόπο. Μόνοι μας, έτσι με έμπνευση και αγάπη. Και επειδή πρέπει να πω ότι έχουμε πολλά τηλεφωνήματα για το χρηστικό θέμα που είχαμε προηγουμένως, εσείς που ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα πράγματα μπορείτε να μπείτε στο www.cottonprince.gr έτσι για να μάθετε περισσότερα. Και εσείς, κύριε Σπύρο, λοιπόν, είστε έτοιμοι να παίξουμε? Είστε έτοιμοι όλοι να παίξουμε μουσικό quiz? Τέλεια. Εσείς είστε έτοιμος? Πιστεύω είμαι. Για να δούμε. Ωραία. Για πάμε. Απόψε στις ακρογιαλιές αντιλαλούν διπλοπενιές. Έλα κοντά μας φίλε να τα πιείς και απ' τα ωραία μας να ξεχαστείς. Έλα να... Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Τέλεια! Μπράβο! Τώρα βέβαια η ακρογιαλιά, Στέφανη, δεν είναι και πάρα πολύ χριστουγεννιάτικη. Κάνει λίγο κρύο στις ακρογιαλιές. Μια λέτε Χριστούγεννα στην Αυστραλία. Αυτό πάλι στο Μαϊάμι που κάνουν Χριστούγεννα με το μαγιό. Τι δώρο να σας δώσουμε, κύριε Σπύρο. Έχουμε πολύ ωραίες ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε. Έχουμε τόστερ, έχουμε κατσαρόλες, έχουμε αποχυμωτή, έχουμε μίξερ. Τι θέλετε? Τις κατσαρόλες θα έλεγα. Ωραία, πολύ ωραία. Σας εύχομαι να είναι πάντα γεμάτες. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Ωραία, να κλείσουμε μουσικά, γιατί... Έτσι, μας αρέσει να κλείνουμε μουσικά, αλλά δεν θα μας πεις τώρα ακρογιαλιές, θα μας πεις κάτι χριστουγεννιάτικο. Εσάς θα σας ξαναδώ το επόμενο Σάββατο, στις 12 ακριβώς, εδώ, στο Μαγκαζίνο Live, στην παρέα μας. Καλάντα με στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Άστρο φωτεινό θα έρθει ονειρό. Μήνυμα να φέρει από τον ουρανό. Και τρίγωνα καλάντα με στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά.